Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλό χριστουγεννιάτικο μήνα. Wow. Χρήστο και όσοι έχουμε απέναντί μας, καταρχάς είστε στο λίμπρο της καρδιάς σας, εννοείται. Είτε μας ακούτε στα μεσαία είτε στα βραχαία, είστε στους 107,4 μεγάκυκλους των FM. Τι την είδατε καλή την εβδομάδα. Καλά παπάς. Μια χαρά εβδομάδα, δεν κατάλαβα. Μια χαρά εβδομαδούρα, δεν κατάλαβα. Τελειώσει καλά, θα είναι κάτι. Α, είσαι γατόνι. Ξεντήσου και έλα. Και εντυμένο σε θέλω. Έλα. Και εντυμένο. Έλα, λαμιώτησα. Παλικάρι μου. Έλα. Παλικάρι μου, ψυχούλα μου. Λοιπόν, είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου. 107,4 μεγάκυκλοι των FM. Μπράβο. Χρήστο, μεγάκυκλοι είναι τα μεσαία. Τα μεσαία είναι. Ή όχι. Τα βραχαία είμαστε τι. Εμείς είμαστε. Άλλο βραχαία, άλλο. Εμείς τι είμαστε. Κάπου εκεί στη μέση είμαστε. Μωρέ. Είναι τρία διαφορετικά ή δύο διαφορετικά. Κόλλησα. Από χθες το βράδυ κόλλησα, το πιστεύεις. Δύο είναι, ρε παιδιά. Μεσαία και βραχαία. Ναι, τα FM τι είναι. Τα δικά μας. Τα FM είναι βραχαία. Μπράβο. Ναι, αυτό. Έτσι. Άλλο. Άλλο. Ναι, δεν απάντησες. Άστο. Την πατάτα αλλού. Δύο είπα είναι, ρε. Την πατάτα αλλού. Έλα, κουρκουμπινάκι μου. Την πατάτα αλλού. Τα FM είναι βραχαία. Άρα, έτσι αρλατάνε. Εμείς καλημερίζουμε και όσους μας ακούνε στα μεσαία. Και όσους μέσω του www.libero.fm μας ακούνε σε ολάκερο τον πλανήτη. Είναι η Τρόικα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί. Σας κάνει συντροφιά με Χρήστα Τσαλτίδη, με Μάριο Ασλαμά. Ασλαμή είναι για τους φίλους Ασλαμάς. Και με Παναγιώτη Παπαδόπουλο για τους φίλους Παπαδόπουλα, γνωστό και ως τον φίλο με τον μπλε αμάξι. Απέναντί μας τεράστια και πολυσχηδής προσωπικότητα, ο Χρήστος ο Κιώσης. Με μεγάλη μας χαρά έχουμε DJ Κίος για ένα ακόμη πρωινό Δευτέρας μαζί μας. Και ο Χρήστος έχει ήδη ετοιμάσει το κομμάτι με το οποίο για κάποιον λόγο θέλουμε να μπούμε. Και επειδή είναι ωραίο να ξεκινάς τη Δευτέρα σου. Το λατρεύω το κομμάτι. Ναι. Και επειδή είναι όμορφο, ωραίο να ξεκινάς τη Δευτέρα, ειδικά εορταστικό χριστουγεννιάτικο μήνα, δίνοντας κάποιο δώρο στους ακροατές, θα κάνουμε μία κλήρωση μέχρι τις 11 παρατέταρτο για ποιον λόγο μπαίνουμε στη σημερινή εκπομπή με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Για ποιον λόγο. Έτσι, είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Βασικά το αθλητικό είναι παραμύθι. Ποδοσφαιρικό ραδιόφωνο είναι. Τα αθλητικά στην Ελλάδα είναι ποδοσφαιρικά. Έτσι. Δεν είμαστε την Κυριακή. Μετά το αρισπάω να βάζει τέτοιο, τον τενίστα. Για ποιον λόγο μπαίνουμε με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Σωστή απάντηση. Μπαίνει στην κλήρωση. 11 παρατέταρτο γίνεται η κλήρωση. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου. Τον λόγο. Αποστολή στο 54526. Κάνουμε ένα μεγάλο λάθος, παιδιά. Ο Τσάλτ είναι εδώ, έτσι τον ακούσατε. Δεν είναι εδώ, είναι ετοιμάζεται έξω, κάτι κάνει, ξεντίνεται, κάνει κτλ. Θα μας απαντήσει, θα δώσει και απαντήσει σε διάφορα σχόλια ακροατών, κυρίως οπαδών του ΠΑΟΚ που μου έστειλαν μηνύματα ΕΨΕ. Για να δούμε. Μήνυμα οπαδού του ΠΑΟΚ του θαλαμοφύλακα. Τεράστιος. Προσέξτε λιγάκι, ξεκινάει με άρα, συμπέρασμα. Άρα, συνοψίζοντας, λέει ο θαλαμοφύλακας. Άνω κάτω τελεία. Ναι. Να θεί και ο Χρύσανθος, να κλείσει την πόρτα. Έτσι. Και ακούει από την αρχή μήνυμα θαλαμοφύλακα, νεαρού οπαδού του ΠΑΟΚ. Άρα, συνοψίζοντας, άνω κάτω τελεία. Το τρένο των πρώτων 6 αγωνιστικών που θα ξεβρώμιζε την πόλη στις 21 του Οκτώβρη έκανε έναν βαθμό, παρένθεση, και αυτόν με πέναλτι που θα γάβγιζαν 2 χρόνια αν ήταν εις βάρος τους, κλείνει παρένθεση, σε 4 ντέρμπι, παρένθεση, τα 3 εντός, κλείνει παρένθεση. Λογική συγκομιδή για νεοφώτιστο. Από την άλλη, η αρμάδα του καλύτερου Έλληνα προπονητή, με τεράστιες θητείες στις Κελεμπίες και στα Χαλούμια, εννοεί Σαουδική Αραβία και Κύπρο, για τον Γιώργο Δόνη, δεν μπορούσε για 55 λεπτά να αλλάξει τρίτη πάσα. Αυτά βλέπει ο Ρουμάνος που δεν τον γουστάρετε. Ρασβάναρος. Και γελάει. Κάτσε γελάς ο Ρουμάνικα. Θαλαμοφύλακα, σε ευχαριστώ προσωπικά εγώ που στείνεις εκπομπή. Όπως ευχαριστώ και τον Νίκο, οπαδό του ΠΑΟΚ, μπασκετικό, αλλά με τεράστιες γνώσεις και στο ποδόσφαιρο, της γενιάς μου. Είχα την τύχη να παίξω και μαζί του, σε πρωταθλήματα εννοώ, στις ΕΚΑΣΤ. Στην πρώτη σύνδεση με τον Κλεάνθης Βικελίδης, ανοιχτό πλάνο, πρώτη σύνδεση, όχι αυτή που λέει πάμε σε ένα διαφημιστικό και ξεκινάει το μάτς και break, όχι πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Στην πρώτη σύνδεση που πλέον μπαίνει οριστικά για το μάτς, λέει κάθε ντέρμπι και λιγότερη.
Επαναλαμβάνω, για ποιον λόγο ακούμε, μπαίνουμε σήμερα με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Μην του ξεφύγει, μην του ξεφύγει. Εννοείται ότι είναι ποδοσφαιρικός ο λόγος. Έτσι, ο λόγος είναι ποδοσφαιρικός. Δώσε μια νότα για να ακούσουμε. Γιατί Άρης τελειώσατε. Για να ακούσουμε. Χρήστος Αλτή, δώσε μια νότα. Κομματάρα, Θεέ μου. Τελειώσατε οι αντιάρες. Πάμε τώρα. Δεν είπα αντιάρες. Όχι, δεν είναι. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Με επιχειρήματα. Ο μήνυμα θαλαμοφύλακα που δεν ασχολείται με τον νεοφώτη στο Άρη. Ξύπνησε πρωί-πρωί. Η ομάδα του. Η ομάδα του. Έχει πολύ καιρό να στείλει τέτοιο. Ποια είναι τα επιχειρήματα. Ότι πήρα ένα βαθμό στα ντέρμπι. Στα ντέρμπι είναι σε βαθμό. Έτσι. Με πέναλτι. Με πέναλτι που αν ήταν σε βάρο του θα κάμπιζε. Γιατί το πέναλτι που παίρνει ο Παναθηναϊκός 21 Οκτώβρη θα ξεβρώμιζε στην πόλη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η πόλη θέλει μεγάλη πολλή δουλειά για να ξεβρωμίσει. Δεν ξεβρωμίζει ποτέ. Πάρα πολλή δουλειά θέλει για να ξεβρωμίσει η πόλη. Πάντως, κάποιοι σαν το θαλαμοφύλακα είναι έξω από την πόλη. Δεν νομίζω. Εδώ είναι. Στην Αμερική, πού είναι. Γύριζε ταξιδάκι. Σήκωσε τα δάχτυλα. Έκανε τα μισά δάχτυλα. Δεν μπόρεσαν από την Μπόχα να τον κρατήσω στην Αμερική. Λοιπόν. Μην προσβάλλει έτσι τον ακροατή. Μπόχα υπάρχει στο Λονδίνο. Και αυτά τα φασισταριά τη Τσέλσι πρέπει να την πληρώσουν. Ο Πάο πρέπει να στείλει υπόλοιπα. Τα φασισταριά τη Τσέλσι πρέπει να την πληρώσουν. Καλά, δεν τρέπεσαι. Να πουλά εισιτήριο του αγώνα και να βγάζει τον Έλληνα πολίτη εκτό γηπέδου. Για ποιο λόγο. Δεν τρέπεσαι. Εγώ. Δεν τρέπεσαι. Εγώ. Γιατί το ξέραμε αντί όλοι, Παναγιώτη. Αντί να του σημεινεί. Μην πουλά εισιτήριο. Μην πουλά εισιτήριο. Συγγνώμη, ο Λουτσέσκου γιατί δεν τζάμπα το μάτσα. Ποιο μπα. Χωρί εισιτήριο. Άντρε, άντε, άντρε, σαχλαμάρα. Άντε, πε μα τώρα. Σαχλαμάρα. Αντί να πείτε ευχαριστώ πολύ που σταμάτησαν στου 40. Θα του βρούμε, θα τα πούμε καλά στου 8. Θα τα πούμε καλά στου 8. Ποιου 8 ρε. Στου 8 θα πούμε καλά. Εδώ πέρα πανηγύριζε που είχα 1-0. Σαν το Παναθηναϊκό χθε. Στα προημιτελικά τα πούμε καλά. Ισοφαρίζει με μούφα πέναλτι. Μούφα πέναλτι. Δύο κόκκινε. Έχει ξαναγίνει στην ιστορία να πάρει ο Άρης δύο πέναλτι σε 10 λεπτά. Όχι, ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αλλά παρόλα αυτά φάνηκε γιατί το έδωσε. Για να δώσει μετά και στην πρώτη φορά που πήγαμε στην περιοχή. Όπα. Πρέπει να τρέψει. Δίνει το πέναλτι αυτό το μούφα. Η σύγχυση υπάρχει, φίλε. Δεν είναι ποιο θα κάνει το πέναλτι. Τρία λεπτά καθυστερήσει, αγόρι μου, απάντησε του. Τρία λεπτά καθυστερήσει. Πολύ ωραία. Πότε παίρνει το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Γελάνε Αργιανή απέναντι. Να είσαι δίκιο. Σωστό. Τρία λεπτά καθυστερήσει. Και πε λοιπόν, αφού έχει πρόθεση να βοηθήσει τον Άρη, γιατί δίνει το πέναλτι. Που είναι μούφα, δεν υπάρχει πέναλτι. Ο Σιώπη ζητάει συγγνώμη όμω. Είναι τραγικό γιατί. Ο Σιώπη δεν ζητάει συγγνώμη γιατί έκανα πέναλτι όπω προφανώ ο Γιώργο Τσοβάρα δεν είναι καλό γιατί. Δεν είπε έκανα πέναλτι. Και γι' αυτό το συγγνώμη. Το δεύτερο του Παναθηναϊκού είναι για γέλια. Το δεύτερο είναι για γέλια, δεν το δίνει ούτε ο γιο. Να είναι καλά, Χουστάκη, τον καλημερίζω. Φαίνεται όμω ότι ο Τσοβάρα κάνει λάθο στο πέναλτι του Άρη. Το πρώτο είναι, παιδιά. Έχει την αίσθηση ότι είναι χέρι. Το πρώτο το είδαν 35 φορέ. Όλοι και εγώ από εκεί που ήμουν, όλοι είπαμε χέρι. Αυτό έχει κακή θέση και δίνει χέρι. Γιατί. Για τον Πάοκ έτσι έλεγε. Περίμενε λίγο. Για τον Πάοκ έτσι έλεγε σήμερα. Φαίνεται λοιπόν, όχι δεν θα έλεγα έτσι για τον Πάοκ. Ναι. Αν όμω το 93, φίλε, ναι, έδινε μούφα πέναλτι εναντίον του Πάοκ, ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι στημένο υπέρ του Πάοκ ο διαιτητή. Όταν δίνει μούφα πέναλτι και λε για τα λεπτά καθυστερήσεων. Τι μούφα, βρε. Το πέναλτι του Παναθηναϊκού σε ποιο λεπτό είναι. Πολύ σα χαίρομαι σήμερα. Μπράβο σα. Στο 90-2. 2, ναι. 91-36. Στο δεύτερο λεπτό. Ναι, από τα τρία πέντε στο δεύτερο λεπτό. Μπράβο. Ναι. Βάζει το πέναλτι. Πόση ώρα κάνει. Ο Κουζούκης κάνει αυτό που συχαίνομαι. Κάνει το καγκουρό. Περίμενε, ρε φιλάθλο. Τέτοια έχουν κάνει παίκτες του ΠΑΟ τελευταία τριετία τουλάχιστον 4 φορές. Για τις καθυστερήσεις. 91 και 36 λοιπόν είναι το πέναλτι. Σωστά. Πρέπει να παίξει ένα λεπτό μετά. Αφού θέλει να ευρωήσει τον Άρη. Για μένα πρέπει να παίξει, ναι. Γιατί δεν παίζει καθόλου. Ναι, αλλά και εσύ, κάτσε περίμενε, φίλε. Σου δίνει 3 λεπτά και τελευταία 10 λεπτά είστε όλοι κάτω από ένα λεπτό. Κουραστήκανε, ρε, εντάξει, φαινόταν φίλε, που πήγαινε. Ο Άρης. Δεν έχει φυσική κατάσταση. Ο Άρης. Δεν είναι θέμα φυσική κατάσταση. Ο Σιώπης έχει κάτσει 2 φορές από ένα λεπτό. Να σου πει ποιο είναι. Αν ο Παντελίδης καταφέρει. Ναι. Γιατί είναι θέμα εκγύμναση. Ο άρχοντας της Ισοπαλίας. Στάπαγο την Πέμπτη. Αν ο Παντελίδης καταφέρει αυτό το σύστημα το οποίο παίζει. Να έχουν οι παίκτες του τα πνευμόνια 90 λεπτά για να το εφαρμόζει, ο Άρης θα χάνει πουθενά. Έλα, ρε, εντάξει. Ναι. Ο Άρης για 65 λεπτά. Σωστό, καλά λέει. Παίζει αυτό που θέλω να βλέπω τον Άρη να παίζει. Σε αυτό έχει δίκιο. Και αν ο Μπρούνο Γκάμα. Χθες μέχρι το 55. Αλλά ειδικά έχει 60. 55-58 εκεί είναι. Μετά αν ο Μπρούνο Γκάμα. Και ειδικά ο Ματέο Γκαρσία χθες. Χθες ήταν πολύ κακός ο Γκαρσία. Κάναν την τελική πάσα. Γιατί όλοι λένε. 5 ευκαιρίες ο Άρης, 1 ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Άρης έχει 10 ευκαιρίες. Ημιτελείς. Οι 5 ημιτελείς. Εντάξει, αυτό λέω. Αν λοιπόν
Ναι, αλλά οι πέντε είναι. Ο Ματέο Γκαρσία με έναν παίκτη. Σωστό. Να δώσω σωστή πάσα. Σωστό. Στον άλλον που είναι μόνος του. Σωστό. Σωστό. Και κάνει τρεις φορές λάθος πάσα ο Ματέο Γκαρσία. Εξήγησέ μου. Τότε εμένα, θα λέγανε όλοι μου. Και οι Αριανοί. Περίμενε. Ναι, ναι. Τι μπαλάρα έπαιξε ο Άρης. Αλλά όλοι πάνε από το αποτέλεσμα. Έτσι, είναι ναι. Σαν αυτούς που την Κυριακή στο Ηράκλειο. Βρίζαν το Γιουνές μέχρι το 88. Το παλτό γιατί δεν βάζει το Διαμαντόπουλο. Τι είναι αυτή η Ραδακού που βάλατε να παίξει και τέτοια. Και μετά πανηγύριζαν τα γκολ. Ρακούν. Ναι. Ραδακού, Ραδακού το λέει Ποδανά. Μήνυμα Παοκτσή Γιώργου Ιταλού, παιδιά, βοηθήστε. Sorry, νιώθω βλάκα. Δεν κοροϊδεύω σοβαρά. Και οι δύο βοηθήσει. Και ο Χρήστος να βοηθήσει. Μύρισε η Ινδία χθες στην Παπαναστασίου. Η Θεά Κάλλη έκανε την εμφάνισή της. Κάλλη. Η Κάλλη είναι με τα πολλά τα κεφάλια. Είχε πολλά κεφάλια. Πολλά χέρια. Τι εννοεί. Sorry. Επειδή ρε η Κάλλη ο Γιώχανσον, ρε, ότι είχε παραπάνω χέρια, αυτό εννοεί. Η μπάλα χτυπάει στο μπούς, το χτυπάει και στο χέρι, αλλά δεν είναι πέναλτι. Ναι, δεν είναι. Μετά από δεν πάει στο χέρι. Αυτή η σύγχυση γιατί υπάρχει. Ποιος θα εκτελεί τα πέναλτι. Θα σου πω γιατί υπάρχει. Το γράφω στο blog μου, στο SDNA. Και είναι απόρρια της Μύρλας του Αριανού. Μύρλας, λες. Δηλαδή πέτυχε ο ίδιος ο Αριανός. Ναι, ρε φίλε, αλλά επηρέασε τον ποδοσφαιριστή. Ναι, αφού επηρεάστηκε, δεν σημαίνει ότι θα εκτελεί το δεύτερο πέναλτι. Είναι το πρώτο πέναλτι, είναι το πρώτο πέναλτι. Την πήρε μόνο του. Την πήρε μόνο. Είναι το πρώτο πέναλτι που εκτελεί ο Άρης μετά το χαμένο. Του κεφαλιού του. Στην ίδια αιστεία. Ναι, αυτή η θύρα 1 είναι για εσάς. Στο ίδιο γήπεδο. Ο, έτσι. Και το παίρνει ο Μπρούνο Γκάμα. Που θυμίζω τώρα στους φίλους μου τους Αριανούς ότι όταν το έχασε ο Γιουνές, ναι, έλεγαν όλοι οι Αριανοί, καλά ρε, έχω τον Μπρούνο Γκάμα στην ομάδα και το παίρνει ο Γιουνές. Γιατί έτσι. Πάντα. Αυτό ακριβώς λέγανε. Δεν θυμάμαι να βγει κανείς μετά το Άρης Παγκραμπή. Άμα πεις κάτι από τα σχόλιά μου στο όλα about Άρης και στο δέντρο, θα τα δεις όλα. Μάλιστα. Άσε, εσύ ακούς μόνο τους 10 που βγαίνουν εδώ. Αυτό. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει και η συναναστροφή και στον κόσμο, με τον ευρύτερο κύκλο. Δεν σου λέγανε γιατί το βάρισε ο Μπρούνο Γκάμα ο Ματέο Γκαρσία. Δεν είπε κανείς. Εντάξει, έτσι πάω ξύς. Μία σημείωση για αλλού. Δεν έχει κανένα φίλο Αριανό, το λέω εγώ. Άσε ρε κακομίρι. Φύγε, ο μόνο που είναι Χρήστο, με τον αδερφό του δεν μιλάει. Άντρε τσαρλατάνι. Ο άνθρωπο είναι Αριανό και συνονούνται με μηνύματα. Έλα πάρε το ταξί. Δεν μπορώ, φύγε. Πλέον έτσι. Ο Άρης λοιπόν χθε για να μην. Φύγε πίνω στην Καλαμαριά με κάτι κατεστραμμένο. Έχει απίστευτε ευκαιρίε να κάνει 2 και 3-0. Αλλά δεν το κάνει. Όταν λοιπόν δεν το κάνει, φοβάσαι μη τιμωρηθεί. Με άδικο πέναλτι. Πε μου μια φάση που έκανε ο Παναθηναϊκός. Έκανε ένα σου του κάτσε στα Περιστέρια που βγήκε από εκεί. Μία, όχι. Από τα δεξιά. Ναι, μα δεν έχει κάνει φάση. Δεν έχει κάνει φάση. Θε να σε κάνω τον σήμερα έχει, να σε κάνω να μ' αγαπήσει. Τον έχει πνίξει. Να σε κάνω να μ' αγαπήσει. Ο Παντελής, να το τελειώσω. Ναι. Τον έχει πνίξει, αλλά είναι φανέστατο ότι μπορούσε μέχρι το 60 να το κάνει αυτό. Μετά την κίνηση. Βέβαια, ο Δόνης το ξέρει. Το ξέρει ο Δόνης αυτό. Ο Δόνης το ξέρει φυσικά. Το ξέρει. Έτσι παίζει. Ναι, αλλά κοίτα τι κάνει. Μετά λοιπόν τι κάνει. Σωστά κάνει τι αλλαγέ ο Παντελής μετά. Θαυμαστή του Παντελής. Βάζει το χαφ και έχει βγάλει τρεις φάσεις. Δοκάρι. Δοκάρι, ρε φίλε. Ναι. Στην εσωτερική πλευρά το δοκάρι πάλι βγαίνει έξω. Τρεις φάσεις δοκάρι και άλλες τρεις τέτοιες που λέει ο Μάριος στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Μετά το 65 τις έχεις βγάλει. Έχει τις ημιευκαιρίες που λέμε. Ρε φίλε, εκεί που βγαίνει. Ναι. Ο... εκεί που βγαίνει, δεν ξέρω πώς φαίνεται. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στην τηλεόραση. Ναι. Αλλά εκεί που βγαίνει ο Ματέο Γκαρσία 2-3 λεπτά πριν τον βγάλει. Όταν πλέον δεν μπορείς να. Είναι να δημιουργήσει. Τέσσερις παίκτες του Άρη. Ο Ματέο Γκαρσία πριν το βγάλει. Πριν το βγάλει 2 λεπτά. Ναι. Είναι τέσσερις παίκτες του Άρη με 2 του Παναθηναϊκού. Του τραβάει σωστά πάνω του ο Ματέο Γκαρσία και κάνει λάθος πάσα. Και κάνει λάθος πάσα. Και άλλη μία φορά στο που 77, βγαίνει. Στο 77, στο 81 βγαίνει πάλι έτσι από τη δεξιά πλευρά. Βγαίνει πάλι από τη δεξιά πλευρά, σωστά. Και κάνει την πάσα και πετάει την μπάλα ο Μπρούνο Γκάμα, ναι, που την πιάνει με τη μία που είναι μόνο στο ημικύκλιο. Του Γιουνές και το στέλνει στα Περιστέρια. Του Γιουνές που πότε είναι η φάση. Νωρίς είναι εκείνο. Στο 50 ναι, τόσο είναι νωρίς. Ναι. Του Γιουνές η φάση επίσης. Παιδιά, με λίγα λόγια, τι λέει ο Χρύσανθος. Τι λέει, για πες μας. Και έχει δίκιο. Θα καταλάβω. Είμαι μαζί του σήμερα 100%. Θα πει για ΠΑΟΚ τώρα αυτός. Όχι, τι ΠΑΟΚ. Αν είσαι ο Άρης Εψέ, το 1% του πάτου. Έτσι. Που είσαι χθες η ελευσή, να, της Αγγλίας. Άρης Αρολαντάνη. Ο Άρης έπρεπε να πάρει το μάτς 3-0. Αυτό λέει ο Τσαλτίνης. Μπορείς να γίνεις. Το 1%. Χρήστο, το είδες. Έτσι είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Μπάλα είναι. Με το δοκάρι, ρε φίλε. Του συγχάθηκε η ψυχή. Άσε ρε τώρα, ενώ εσύ αγόρι μου. Του συγχάθηκε η ψυχή. Τα νεαρά παιδιά στο 92 τα δακέρδε. Χα. Μα έβγαζε μπιμπίκια. Κοξάκι βγάζαμε χρόνια ολόκληρα με σένα. Κοξάκι βγάζαμε εδώ πέρα. Όχι, δεν το είδα. Γυρίζει συνάδελφο στο 75 και μου λέει.
Τσάλτ! Τσάλτ, ναι. Τσάλτ! Η Λίβερπουλ στο 96 με απίστευτη καραμπόλα γκολ και... το λέω... Ποια Λίβερπουλ το λέω τώρα, ρε, εδώ, εδώ, κάτσε να κερδίσουμε εδώ το μάτς. Όσοι δεν το είδατε, δείτε. Δεν θυμάμαι εγώ ούτε στο ερασιτεχνικό. Αυτό, όλα τα λεφτά είναι ο Βίρτζιλ. Πώς λέγεται εσύ, ο Βίρτζιλ, ο Ολλανδός, το στόπερ, ο Κασεμπής Ολλανδίας. Ο Φαντάι. Κάνει γυριστή καμινάδα με το δεξί και γυρίζει και φεύγει στην άκρη. Τι να κάνουμε, εδώ βρήκε τον Σόλσκερ, τον ντύθηκε βουτσά εκεί πέρα και πήρε πρωταδρίων. Τάγκ, 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 άλλαζε οι κεφαλιές και η μπάλα. Φεύγει αυτό που κάνει ο παίκτη σου το σουτ. Φεύγει ο άνθρωπος. Ήταν να χατζωθεί στη 12η θέση. Σα ηχάθηκε η ψυχούλα. 2-0 για πλάκα σε είχαν οι άλλοι κακομοίροι. Χριστό, βλέπει τη χάνει η Εβερτον, την κεφαλιά εξ επαφή. Τι αποκρούει ο άλλος, η απάτη! Με το μυαλό σου, το τέτοιο. Μηνύματα αφήνα, μην τους αδικούμε. Ναι. Παιδιά, πραγματικά έχουμε δωράκι. Ναι. Ξεκινάμε χριστουγεννιάτικο μήνα. Φοβερό. Ούτε μισός. Για ποιον λόγο μπαίνουμε. Ποδοσφαιρικός είναι ο λόγος, έτσι. Μαντρουγκάντα 5 Απριλίου θα δώσεις ένα σλάμα. Θα δώσουμε. Ναι, θα δώσουμε. Για ποιον λόγο μπαίνουμε εβδομαδιάτικα με αυτόν τον καλλιτέχνη. Είναι ποδοσφαιρικός ο λόγος. Έλεος. Δώσε μισή νότα Χρήστο και διαβάζουμε Αθηνά. Μας ξεπαρθενιάζει εσεμεσικά το Αριανά και το Άρρωστο από το κιτρινό μαύρο κορδελιό. Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε. Τσάλτ, πείτε στον Παντελίδη στην προπόνηση να τους βάζει να εκτελούν πέναλντι. Όσο για τους παοξίδες, τέτοια πέναλντι παίρνουν κι αυτοί. Παπ, βλέπω και Λαϊδά σήμερα. Είναι που δεν ασχολείστε με τον Άρη. Αθηνά, καλημέρα. Στο SDNA από κάτω τα σχόλια στο blog μου πιο πολλά είναι παοξίδες που πανηγυρίζουν παρά Παναθηναϊκοί, ρε φίλε. Είμαι σίγουρο. Τι απίστευτο πράγμα είναι αυτό. Τι τρέλα έχετε με τον Άρη. Ενός του Κόλκα, α πούμε, δεν στέλνουν από κάτω. Όχι. Όχι, ρε φίλε. Αριανή. Όχι, φίλε. Σε αυτό το βαθμό, όχι. Στου Κόλκα θα παίξει πάω Παναθηναϊκό, θα γίνει αυτό. Θα μπουν οι Παναθηναϊκοί και θα κράξουν. Σε μένα μπαίνετε εσεί. Μα αγαπάμε, ρε φίλε. Το ξέρω, γι' αυτό με έχετε πρώτο μπλοκ. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε φίλε, εντάξει. Μην λέτε δεν ασχολούμαστε, ασχολούμαστε. Και να κάτσει Λαμία σήμερα φρόνημα. Μην μα θυμώσει και τη βάλουμε 9 από το 85 στο κύπελο. Φρόνημα. Προσέξτε. 0-2. Καθαρά πραγματάκια να τελειώνει η ιστορία. Έγινε. Μπερτόλιο, το ακού. Μπερτόλιο, το ακού. Μπερτόλιο, Μπερτόλιο. Βασιλαντονόπουλε. Στάθη, το Αστράτο, το ακού. Βασιλαντονόπουλε, το ακού. Μα γι' αυτό δεν κάνω. Μπράβο. Δύο ώρε. Λοιπόν. Προσέξτε λιγάκι. Επειδή το μήνυμα του Θαλαμοφύλακα στην εκπομπή ολόκληρη και κάτι καταδεικνύει, το διαβάζουμε μία ακόμη φορά και πάμε στο μήνυμα. Δεν θέλουμε άλλη μία. Στο μήνυμα του Κώστα, οπαδού της Everton και του Άρεος. Εδώ αυτός να μας πει. Good morning, lads. Μόνιμα έτσι μπαίνει. Δηλαδή, φίλε Θαλαμοφύλακα, οι Rangers, οι Glasgow Rangers, η τεράστια και στο γήπεδο Rangers, η οποία δικήθηκε με τη Villarreal. Εντάξει, ναι, 0-0. Είναι νεοφώτιστη. Άλλη μια προπαγάνδα του. Νεοφώτιστη μια φορά. Όταν θα ανέβει την πρώτη φορά που θα ανέβει. Πώ ανέβηκε εσύ το 27 δηλαδή. Που είχε πέσει το 26. Εντάξει, για να σε πικάρει. Ναι, είχαν... αυτό περνάει στον Bayern. Ναι, φυσικά περνάει. Εμεί δεν πέσαμε ποτέ εκεί στη Β' Εθνική. Πώ δεν πέσατε, πέσατε. Πέσατε και πήρατε αφημί. Τα ακούσαμε και αυτό. Η ΕΠΟ δηλαδή έχει βγάλει, επειδή έχει αναρτήσει ένα πράγμα, επειδή που λέει τίτλου, ποιε ομάδε υποβιβάστηκε. Υποβιβάστηκε και όπω. Τι, υποβιβάστηκε και έκανε με την Ένωση Σύμπτυξη Κωνσταντινοπολιτών και δεν έπαιξε. Εθνική κατηγορία, φίλε. Τι λε, ρε φίλε. Τι αλφα και βήτα, ρε φίλε. Τι λε, ρε φίλε. Άρα του άρετα μετράντα ναι ή όχι τα πρωτοβουλία. Μετράνε, ρε φίλε. Ναι, μετράνε, αλλά η ΕΠΟ, ρε φίλε, δεν αναγνωρίζει, ρε φίλε, το γεγονό. Δεν έκανε το δοκούν, Παναγιώτη. Δεν έκανε το δοκούν. Ρε πάρε του Μπόμπι τα βιβλία των εκεί. Δεν αναγνωρίζει Πάω πες ότι. Πάει πάω. Στην ιστορία σου το γράφεις ότι έπεσες. Άντε εκεί. Άντε μαζί με τον Παναθηναϊκό στην Β' Εθνική. Άντε εκεί πρέπει να πάτε. Άντε με τα χρέη σας. Μου ήρθε ο άλλος με τον Κούτσι χθες. Έχει σωθεί. Του βλέπει ο Ηρακλειδέας και τρελαίνεται. Έτσι, Λαμία. Άσε τώρα. Λαμία. Πάμε σε break. Εντάξει, Κατερίνη του Νότου, κάτσε ήσυχα. Εσύ η Θήβα και η Κατερίνη εδώ πέρα που είναι η Θήβα του Βορρά, η Λαμία του Βορρά. Ιστορική ρούμπελη. Κάτσε ήσυχα. Ιστορική, θα σέβεσαι. Όταν σα βάλουμε 9. Έτσι, ιστορική ρούμπελη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε, αδέρφια. Πραγματικά θλίβομαι. Ούτε μισό μήνυμα. Η κλήρωση πάει μέχρι τις 11 η ώρα που δεν απαντήσατε. Για ποιον λόγο μπαίνουμε με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Εννοείται ότι ο λόγος είναι ποδοσφαιρικός. Άντε ρε παιδιά, γιατί ανησυχούσαμε πραγματικά. Κάστε να μαζευτούν λίγο, Παναγιώτη, γιατί είναι το διάλειμμα. Έλα, μαζευτείτε.
Α, τώρα που λείπει ο Τσαλτίδης, άλλη μια φορά το μείνω θαλαμοφύλακα, περίμενε. Ναι, ρε φίλε. Φαντάζομαι, δηλαδή, που φτάσαμε. Όλα τα σκιάζει φοβερά και τα. Ναι, δηλαδή, να σου πω κάτι, λέει ο Κυρκό, μην ξαναδιαβάσει πλήμα θαλαμοφύλακα. Λέει ο Τσαλτίδης, δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Κυρκώστας χαρακτήρισε θαλαμοφύλακα άτομο ίσονος σημασίας και απείλησε να του κάνει επίσκεψη. Εντάξει, το είπε, θα του κάνει επίσκεψη. Εντάξει, δεν το βρίζει, ρε φίλε. Λοιπόν, είναι ωραία μήνυμα. Μήνυμα. Να, τον προτρέπω να συνεχίσει να στέλνει. Εγώ το διαβάζω. Βέβαια. Μπουκουβάλλα, ο Μιχάλης. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Άρα, συνοψίζοντας, ο παδός του ΠΑΟΚ, έτσι. Άνω κάτω τελεία. Το τρένο των πρώτων 6 αγωνιστικών που θα ξεβρώμιζε την πόλη 21 του Οκτώβρη έκανε έναν βαθμό. Και αυτόν με πέναλτι που θα γάβγιζαν 2 χρόνια αν ήταν εις βάρος τους. Σε 4 ντέρμπι, παρένθεση, τα 3 εντός. Κλείνει παρένθεση. Λογική συγκομιδή για νεοφώτιστο. Από την άλλη, η αρμάδα του καλύτερου Έλληνα προπονητή, με τεράστιες θητείες στις κελεμπίες και στα χαλούμια. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ο Απόλλων Λεμεσού όμως. Όχι από ΕΛ. Ο Απόλλων Λεμεσού. Προχθές κέρδισε τη Λάτσιο, έτσι, ή σοφαρίστηκε αυτό. Ο 2-0 νομίζω λέξε αυτό. 2-0. Κέρδισε, ναι. Με την κολάρα του παλικαριού του Βραζιλιάνο, τι είναι το παλικάρι, καλά, τι έβαλε. Ο UEFA σας κάνει άλλο θεσμό. Θα το κλείσω Παναγιώτη και μου το λες. Ναι, το ξέρω, το είπαμε, ρε, ναι. Το είπαμε εδώ και πόσο καιρό. Δίνει μεγάλο βάρος οι ομάδες, ναι, στο Europa League που λέτε. Σου λέει, βάζουμε και δεύτερη. Η οποία ομάδα, λέει, του προπονητή στις κελεμπίες και στα χαλούμια που έκανε θητεία, δεν μπορούσε για 55 λεπτά να αλλάξει τρίτη πάσα. Αυτά βλέπει ο Ρουμάνος που δεν γουστάρεται και γελάει. Να σε καλά, θαλαμοφύλακα. Και πήρε στο σχόλιο, με ευγένεια απάντησε ο Αριανός και ο παδός της Everton. Ρε σύ, Κώστα, στείλε κάτι. Ρε Ντάνκαν Φέργκισον, που είδα Ντάνκαν Φέργκισον στον πάγκο και έκλαψα. Να σηκώνεται δίπλα στο Μάρκο Σίλβα, έτοιμος να πανηγυρίσει. Λέω μπες ρε Ντάνκαν και ρίξε εκεί τα κουτούλια. Έλαψε η δικαιοσύνη τότε που σε σκέφτησε το τελικό κυπέλλου Αγγλίας το 85. Ρίξε τα κουτούλια. Το 1-0. Δηλαδή, λέει, φίλε θαλαμοφύλακα, οι Rangers είναι νεοφώτιστοι. Έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση από τον φίλο τον Νίκο. Σωστό, βρήκε τον λόγο. Για ποιον λόγο ακούμε το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Θα την πάμε μέχρι τις 11. Επειδή αργήσατε πάρα πολύ να απαντήσετε. Για ποιον λόγο ακούμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Σήμερα, Δευτέρα, πρωινό, τι μέρα, τι γιορτή είναι. Σοφονίου, Αγγελή του Ενχείου, Βυρίνου και Μάγνους. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Τα Μάγνουμ γιορτάζουν σήμερα, τα Μάγνουμ. Μάγνους είναι τα Μάγνουμ. Τα παγωτά εννοώ. Εντάξει, το κατάλαβα, ναι, κύριε, το μυαλό μου, ναι. Έχει μικρό και μεγάλο, το λατρεύω. Μπορώ να φάω τρία. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τι φωνή έχετε για το απαψινό παιχνίδι, για τα αψινά παιχνίδια μάλλον. Ολυμπιακός Σύνδεσμος, Φιλάθλων Πειραιώς Πανετολικός. Στις 7.30. Γύρνα από την άλλη, όπως είσαι. 4-0 θα κερδίσει. Γύρνα από την άλλη. Δεν πειράζει, αύριο κυνηγάνε. 3-0 στο 20. Κάποια στιγμή θα λαχανιάσουν. 3-0 στο 20 και θα ακούνε το άλλο ίσιο. Καλά, καλά, εντάξει. Και στις 7 η ώρα, Λαμία, ΠΑΟΚ, ζωντανά από τον Λίμπερο. Ήσυχα, δεν έχω παίξει μπάσκετ μια εβδομάδα, να κάτσω να δω ΠΑΟΚ ή να πάω να παίξω μπάσκετ. Έλα, τι, δεν έχεις παίξει μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα μπάσκετ. Να πάω να παίξω μπάσκετ ή να παίξω. Παίξε μπάσκετ για να δούμε πώς θα μας βγει. Πάνε παίξε μπάσκετ. Πρέπει να έρθουν και οι άλλοι όμως. Να τους πείσω να μην δουν ΠΑΟΚ. Ψάχνω να βρουν γούρια. Πάνε παίξε μπάσκετ να το δοκιμάσουμε κι αυτό, Χρυσανθέ μου. Ήμουν σε έχει βάλει ατρομή του. Μπάσκετ για μπάσκετ πηγαίνουν Δευτέρα να δοκιμάσουν τρόπο. Μπάσκετ και λάρι ο ΠΑΟΚ. Πανέμορφα περνάω. Περιμένω από τον Δημήτρη, τον ακροατή μας, φίλο του Ηρακλή, που θεωρεί τον Ηρακλή κοντή ομάδα, να σχολιάσει το εψεσινό αίτητο Σπάτων 1947. Ηρακλής 1908-03. Ημίχρονο 0-2 με σκόρερ Γιάννη Πασά, με απίστευτη ρουκέτα τούβλο, η μπάλα από τα ποδάρια του. Κατέληξε στα δίχτυα στο 15ο λεπτό, του Μάρκου Ντούνι στο 31ο λεπτό και του Κώστα Παναγιωτούδη με ένα tap in στην ουσία, με κοντινό πλασέ. Στο 90ο λεπτό, σαφώς και αυτό. Περώνει έπαιξε. 90 λεπτά. Αυτό που χάνει η Λίβερπουλ εδώ με την κεφαλιά και πάνω στη γραμμή. Δεν τα βλέπεις αυτά. Δεν τα βλέπεις αυτά. Δεν τα βλέπεις αυτά τώρα, ρε Χρήστε. Χρήστο, είδες τι κάνει η Everton. Την κεφαλιά. Ναι, αλλά είναι εξαιρετικός ο αμυντικός, φίλε. Η κίνηση του αμυντικού είναι εξαιρετική. Και πάει με το. Και πρόσεξε λίγο. This is Anfield. Αυτός είναι. Απλά πράγματα. Περίμενε λίγο. Άνοιξε το πλάνο λιγάκι. Αυτός είναι ο Ντάνκαν Φέργκισον. Ναι, ναι. Περίμενε λίγο. This is Anfield. Πάει με το σωστό πόδι το 12. Ναι, σωστό. Το 12. Σωστό.
Ανεβαίνουν οι φανέλες. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δε στη ρουφιάνα την μπάλα. Αυτός που πάει να βάλει γκολ πέφτοντας, ρε φίλε, και χτυπάει πάνω του. Ανεβαίνουν οι φανέλες. Δε στη ρουφιάνα την μπάλα. Είναι. Στο rebound δεν πάει μέσα. Είναι απίστευτο. Τη ρουφιάνα την μπάλα. Ρε φίλε, κάτσε, μιλάς για. Εδώ στο Γιουνές, ρε φίλε, παραλίγο να πήγε δοκάρι. Σωστό. Αλλά μπήκε. Και έχει άλλα δύο πριν. Αλλά μπήκε. Πάρτε καλούς ποδοσφαιριστές να κερδίζετε. Πολύ ωραία μπάλα παίζει η Everton, ρε φίλε. Και ωραίο υλικό έχει. Πολύ ωραία μπάλα παίζει. Την άλλη που υποστηρίζει. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Μάρκος. Αυτή που υποστηρίζει, λέω. Την Everton τη σέβομαι πιο πολύ από εσάς. Να ξέρεις. Την Everton. Τα ζαχαρωτά. Το γκολ της Liverpool σε ποιο λεπτό είναι? Στο 90-4. Είμαστε, για να το δω. Ας μην το δεις. Μπορεί να είναι το πρώτο γκολ της Liverpool στο 94. Αυτοί έχουν βάλει καμιά. Γυρνάνε DVD. Πόσα γκολ έχει βάλει η United στο 95, 93, 95, 97, 98, 99. Κόρνερ, από κόρνερ είναι, νάτο. Το κόρνερ θα βγει είναι. Από τα δεξιά. Από κόρνερ, αυτό είναι. Από μάκρυ τη μπάλα, από του παίκτε τη. Α, δεν είναι αυτό. Πού δεν βλέπεις, αυτό. Ποιο λεπτό είναι. Βλέπω, δείχνω. Η σέντρα που θα βγει. Ωραία, αυτό όχι, κάνετε, διώχνει κι αυτό. Σε λίγο θα σου δείξω τη φωτογραφία από το επίσημο site του ΠΑΟΚ που λέει ότι έπεσε. Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Όχι καλά, καλά. Εντάξει, πέσαμε. Δοκάρι είχαμε. Βάλε τσάρλα. Εδώ, να τον κουλ. Βάλε τσάρλα, τάντζ, ρε φίλε. Γι' αυτού του δύο βάλε. Έχετε, κάθε μέρα έχει έτοιμο. Τα λεφτά όλα ποιο είναι. Βάλε για του τσαρλατάνου. Έχει έτοιμο κομμάτι κάθε φορά. Ότι η μπάλα πάει να βγει έξω. Βρε, εδώ τα λεφτά είναι εδώ πέρα! Δες, κάνει αυτό το σουτ και φεύγει, γυρίζει πίσω από το βλέπει! Τι θα κάνει, ρε σλάμα, έτσι. Σουτάριο δεν λυζήσει και φεύγει ο άνθρωπος. Η σιγουριά του κυριούλη. Και μένα στην κεφαλιά του Βέλεθ πάει στο εσωτερικό πλευρά όλο και φεύγει. Όλοι οι ιστοριούλε δικέ σα λέτε, ρε παιδιά. 9 δοκάρια. Χριστό! Κάνει καμινάδο ο άνθρωπο ο Δελυζήσει και γυρνάει πίσω, φεύγει ο άνθρωπο. Άμα είχε εσύ Παπαδόπουλα 9 δοκάρια. Αλλού μπαίνουν, αλλού χάνονται. Τι θα κάνει. Λοιπόν, περίμενα. Θα σηκώσω σε Μάριο Ασλαμή να διαβάσει. Την, μέχρι να το βρει, το αφιερώνω σε Χρύσανθο το μήνυμα του Αντρέα, ο παδού του Ηρακλέους, που με ενημέρωσε για τον Ντέμι Εψέ. Είδα πολύ λίγο εγώ από ένα ντέμο τη συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή Total Football του Μανώλη Σφακάκη. Δεν την είδα όλη. Του Ντέμι Νικολαίδη από τον Αντελίνο Βιερίνια. Ντέμι, άσε. Αν να παίρνει τέτοιε συνεντεύξει, άσε. Μην πηγαίνει καλύτερα. Α, δεν θες, ούτε κανένα του πάω. Λέει λοιπόν ο Αντρέας. Τραγικός Ντέμις. Απολογούνταν στον Βιερίνια και φοβόταν να πει για το πιστόλι. Έτσι, μπράβο. Μίκρινε την ΑΕΚ. Μπράβο. Την ΑΕΚ δεν τη μίκρινε ο Ντέμις. Και αυτή είναι μια λάθος εντύπωση που έχετε. Ναι, εντάξει. Το ότι ο Ντέμις πήγε στο κανάλι του Ιβάν και προσαρμόστηκε στα δεδομένα του καναλιού του Ιβάν. Όχι, φυσικά, ελευθερία έχουμε. Τι ελευθερία, πώς έχεις ελευθερία. Ελευθερία έχουμε. Όσοι είδατε. Στο κανάλι έχουμε ελευθερία, ρε φίλε. Παιδιά, ποια είναι η ελευθερία, ρε φίλε. Ποια είναι η ελευθερία. Όσοι είδατε συνέντευξη Αντελίνο Βιερίνια στον Ντέμι Νικολαίδη στις περιστρεφόμενες δερμάτινες πολυθρόνες μέσα στο στάδιο της Τούμπας, εγώ είδα δυστυχώς μόνο δύο λεπτά. Αφήνω ένα τέτοιο, αφήνω ένα. Επειδή δεν ξέρει να χειρίζεται. Περιθώριο. Ναι. Αυτό ήθελα να πει. Αυτό ήθελα να πω. Είναι και η προήρα. Δεν διορθώνει. Αφήνω μία. Τα ταλάκια μου, εσείς. Μία. Έχω έναν ενδιασμό, θα πει. Μπράβο, Μάρια. Ναι. Έχω έναν ενδιασμό ότι αυτό μπορεί να έγινε όχι λόγω του ότι φοβήθηκε για τον. Για τη ζωή του. Για τη ζωή του δεν φοβάται σίγουρα. Για λεφτά δεν φοβάται σίγουρα. Δεν είναι από αυτού που θα τον πει ότι πήγε εκεί πέρα για να πάρει λεφτά. Λοιπόν, ζώβει στην Ελλάδα, έφερε και έρωσμη. Δεν σχολιάζω καν. Σου λέει πολλά πιπίνια εκεί. Όχι, δεν είναι οικονομικό το θέμα και βιοποριστικό του να φοβάται να μην κράξει τον ιδιοκτήτη. Απλά θέλει να κάνει μια καριέρα, επέλεξε να συνειδητά μια τέτοια. Νομίζω δεν του πάει. Τι? Νομίζω δεν του πάει, φίλε. Του κάνει την ερώτηση. Δεν πάει στην Ελλάδα γενικότερα. Το παραδέχομαι. Στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Εγώ δεν είναι άξιο. Μπορείς να στήσεις το κόνσεπτ με τους ποδοσφαιριστές. Τόσα χρόνια έχουν τον Μπόνιεκ, ρε φίλε. Στην Ελλάδα όμως δεν μπορεί να είναι ο κεντρικός παρουσιαστής ο ποδοσφαιριστής. Γκάρι Νέβιλ, βλέπεις τι λέει. Δηλαδή, βάλε το Βόγλι, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ο Πάνος ο Βόγλης. Ναι. Στην εκπομπή. Α, νομίζω το στραμπόλιο. Είναι, εντάξει. Ο Πάνος ο Βόγλης είναι το παιδί. Και εμπειρία και γνώσεις και εξαιρετικός. Ο Σωσίας του, πες το ρε, του Ολυμπιακού. Βάλε το Βόγλη λοιπόν ένα κεντρικός και δώσ' του δεύτερο ρόλο του Ντέμι. Ναι. Δεν μπορεί πρώτο ρόλο. Και μπράβο. Να σου πω, φάνηκε. Σωστό. Κάνει όλες τις συνεντεύξεις. Τον προμοτάρουν απίστευτα. Ο Μανώλης Σιώπης μίλησε στον Ντέμι Νικολαίδη. Είναι μετά το μάτς και ο παίκτης και ο Κολοβέτσος Παναθηναϊκού. Είναι μετά το μάτς, μιλάνε δύο λεπτά. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, μπορεί να το κάνει ο ρεπόρτερ. Τι μου βάζει. Ο Ντέμις μιλάει με το Σιώπη και τα λέει ο Ντέμις τα περισσότερα. Δεν τα λέει ο Σιώπης. Ναι. Γιατί παίρνει θέση ως ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής, ναι. Τέλος πάντων. Δες εδώ, Μαρία, τι λέει το επίσημο site του ΠΑΟΚ. Το επίσημο site του ΠΑΟΚ. Όχι πολύ κοντά, το διαβάσω εγώ. Διάβασε το σύ, παλικάρι μου. Παιδιά, περιμένουμε εντυπώσεις. Το πρώτο καταστατικό του λόγου.
Πάω και ΦΣΥ. Όχι ο Λαμπαουτάρης. Το πρώτο καταστατικό του συλλόγου εγκρίθηκε στις 20 Απριλίου 1926. Δεν πειράζει. Με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αριθμός 822. Ουσιαστικά όμως ο ΠΑΟΚ είχε ιδρυθεί ένα χρόνο νωρίτερα, όταν έλαβε μέρος στο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης και υποβιβάστηκε στη Β' κατηγορία. Στη Β' έδρικη. Υποβιβασμός, πάλι η λέξη, που ανάγκασε τους ιδρυτές του ΠΑΟΚ να ενισχύσουν την ομάδα. Να σας πω, τώρα που το διάβασα, μπείτε και αλλάξτε το. Μπείτε και αλλάξτε το τώρα. Εσύ πρόλαβε, πέρντα το στο δικό σου, δεν υπάρχει. Να το. Να το σε πιστεύω. Μα μάτια μου σε πιστεύω. Πέρντα το στο δικό σου. Να η απάντησή μας. Ωραία επιχείρημα. Δεν πέσατε ποτέ και παραμύθια. Ποτέ. Παιδιά, περιμένουμε εντυπώσεις από όσους είδαν ολόκληρη τη συνέντευξη του Νταντελίνο Βιερίνια στον Ντέμι Νικολαίδη. Εγώ είδα περίπου. Καλαδάκια, μπορεί να ήταν τα γεμιστά της πεδεράς του. Κάνει. Λέγαμε για το πέναλτι. Τσαρλατάν. Γιατί το βάρεσε ο Γιουνές. Ο Γκάμα το πρώτο. Υπάρχει σύγχυση, φίλε. Χρήσατε! Θα σα ακούσω ίσκα. Και μόνο αυτό. Το θέμα είναι. Όχι, όλοι λίγο. Το θέμα είναι αν κερδίσει ο Άρης πέναλτι. Επόμενη με θεμάτια κάποια στιγμή. Είσαι σίγουρο. Λοιπόν, Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς μίλησε στη Χριστίνα Βραχάλη. Φυσικά που θα μιλήσω. Και τη λέει: ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει τα περισσότερα τρόπαια στην Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Πρίγιο. Από όσα βλέπω. Νταγλάρα, σέρβο. Αλεξάνδρ. Νταγλάρα. Εντάξει, έτσι το πάνε να λέει. Ρε. Εγώ ήμουν εδώ πέρα. Χάσαμε πρωταθλήματα. Είμαι στον τόπο. Μα στερήσανε 30 πρωταθλήματα. Αυτά τον είπαν. Εννοεί. Δεν ξέρει ο Σέρβο. Είναι ο Σέρβο. Το λέγανε εμεί, ήμασταν οι μεγαλύτεροι. Εννοεί. Πάνε εκεί στον κύριο. Το βλέπει εκείνο τον κυριούλη εκεί πέρα κάτω. Μετά το περσινό. Μετά το περσινό ντάμπλ θα υπάρχει και το κοινό. Είναι. Περίμενε. Είναι ο άνθρωπο που λέει την αλήθεια, ο πιο αντικειμενικό. Α, πώ το λένε. Θα πα να ζητήσει εκεί πέρα και. Μίστερ Δημήτρη Μίμη Μπούζα. Θα πα στον κύριο και θα σου πει την ιστορία. Σου λέει είναι παλιό. Αυτός, ναι. Δεν ξέρει την ιστορία. Η φράση είναι ξεκάθαρη. Ναι. Ξεκάθαρη, ναι. Ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει τα περισσότερα. Το είδα κάθε με την προσοχή. Μη με το και τρελαίνει. Τα περισσότερα τρόπια στην Ελλάδα. Και προπαγάνδα, ρε φίλε. Και μόνο στην έννοια του ΠΑΟΚ συγχωρεί τίτλου, συγχύζει από μόνο του. Ο Σιώπης λέει, είπε, έκανα πέναλτι και ζητάω συγγνώμη. Ναι, τι είπε τελικά. Ο Σιώπης είπε σε κάποια φάση. Στη φάση που έκανα το πέναλτι και μετά από 1,5 λεπτό λέει συγγνώμη από του συμπαίκτε μου. Που ήμουνα στη φάση. Αυτό εννοώ. Δεν είπε συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου που έκανα πέναλτι. Τώρα ξεκαθάρισε. Πήραμε το 48 δευτερόλεπτα. Ναι. Πήραμε και το 1,5 λεπτό. Το κάναμε ένα τέτοιο. Διαμαρτυρίζω όμως δεν είδα, ρε φίλε. Φίλε, πώς δεν είδες. Σου κάνει έτσι ο Σιώπης. Κάνει έτσι, τι να κάνεις. Και στο 93 είναι σόκ, ρε φίλε. Τι να κάνεις, θα τον δείρεις. Σοκ, όπως θα έλεγε η Μπακογιάννη. Σοκ. Εγώ να πω κάτι τελείως φιλικά στο Γιάννη τον Μπουζούκη και σε όλα τα νέα παιδιά τους ποδοσφαιριστές. Παιδιά, σταματήστε αυτό το βουτιά καγκουρό με τα δύο πόδια. Το κάνουν όλοι οι Έλληνες και μόνο έχει Έλληνες. Έχει πέσει εντυπωσιακά, με έχει εκπλήξει πάντως. Εντάξει, είναι αυτό πολύ έμπειρος, άπειρος έμπειρος για να το κάνει τόσο ωραία. Είναι και αυτό το καγκουρό που το συχαίνομαι. Με τα δύο πόδια. Αν δεν είχε δώσει το πέναλτι στον Άρη, που σίγουρα τον πήραν στο ημίχρονο και του είπαν έχεις κάνει λάθος. Έχει δώσει μου απέναντι. Το δίνει στον Παναθηναϊκό, πιστεύει. Ελπίζω η αρμάδα του Αγρινίου που πήρε μπρος την προηγούμενη εβδομάδα να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και σήμερα το απόγευμα. Η αρμάδα του Αγρινίου επειδή ακριβώς. Στο κρατικό Καραϊσκάκη. Επειδή πήρε αποτέλεσμα την προηγούμενη εβδομάδα, Παπαδόπουλα, με τον τρόπο που έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα, έδειξε ότι αυτή τη εβδομάδα. Έχω εμπιστοσύνη στον Δέλα. Ερώτηση θαλαμοφύλακα στον αγαπητό του φίλτατο Χρήστανθο Τσαλτίδη. Για να το δικό μου το κινητό. Πέσαμε το 25. Άρα το 26 παίξαμε Β' Εθνική. Όχι, φίλε, έκανε. Μπορεί να μας πει. Έκανε συγχώνευση, άκου λίγο. Αυτά. Μπορεί να μας πει ο Χρήστανθος. Επειδή τα ξέρω την προπαγάνδα, αυτή τα ξυπνάει. Μπορεί να μας πει ο Χρήστανθος. Ένα μάτς του ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Δεν έπαιξες γιατί με σκάνδαλο και τότε έκανε συγχώνευση με την ΑΕΚ και έπαιρνε στην κατηγορία. Πάλι αφήνει πήρε. Γιατί εμείς όλα τα χωριά σας τα θυμόμαστε. Λέει ο θαλαμοφύλακας. Έτσι λέει. Απάντησε αν θέλει. Δεν σε θυμάμαι. Μα το είπα, ρε φίλε. Καταρχήν το γράφει το site του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Το λέω εγώ. Το επίσημο site του ΠΑΟΚ το γράφει. Τώρα έγινε ώρα κρίσταλ. Υποβιβασμός! Κρίσταλ όλα. Προπαγανδιστή. Όχι θαλαμοφύλακα. Προπαγανδοφύλακα πρέπει να σε λέμε. Πώς προπαγανδοφύλακα. Ωραία. Από εδώ και στο εξής. Προπαγανδοφύλακας. Προπαγανδοφύλακας. Τα λες για τον κύριο Κώστα τα ψέματα κάθε φορά. Συντάσσομαι με κύριο Κώστα. Θα σε ξε. Ο οποίος τεκμηριώνει ο κύριος Κώστας. Τι? Τεκμηριώνει ο κύριος Κώστας. Θα σε ξεάιντα.
Θα σα κάνω όλη τη χρονιά. Θα σε ξεβρακώνω για να μην βρω το λοιπόν, τι μαγική δουλειά. Μία σωστή απάντηση είχαμε, να το κλείσουμε εδώ πέρα. Δώσαμε και παράταση ένα εντό Τετάρτου. Νίκο Παπαργυρίου. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεω αξία 65 ευρώ από τα Opticon Express. Απάντησε πάρα πολύ σωστά. Ακούμε τραγούδι του Κλάου Νόμι, το Total Eclipse. Γκολ Κλάου Αθανασιάδη, τέλο. Αφλογιστίας. Καλά, αυτό μου το λες. Ωραίο γκολ βάζει ο Κλάους. Κλασικό φορήσιο γκολ. Έχει βάλει και φυσικά και μορφότερο, όπως εκείνο τον ημιτελικό. Αν δεν κάνω λάθος, είχε να σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα ή 31 ή 36 μήνες. Ένα από τα δύο να μην τον κάνει. Από τα τελευταία γκολ πανένα με τα Γιάννα στην Τούμπα. Α, καλά, εντάξει. Okay. Κρύο είχε. Μετράνε. Εντάξει, ναι. Σκοράρει στο 1-1 του μάτς των Ιωαννίνων με τον Πας Γιάννα Όφη. Ο Μέγερ δεν ήταν σε εκείνο το μάτς με τα ψάρια στο τέλος του ημιτελικό. Ο Μέγερ δεν ήταν, δεν θυμάσαι. Παναγιώτη, sorry λίγο. Γκολάρα, φίλε, βάζει εκεί. Τι ανεβάσαν πανό. Τι. Οι οπαδοί των Ιωαννίνων. Ναι, ναι, έχουν με του κρυπτήρε. Ξέρει, με τον Όφη έχουν πρόβλημα, ξέρει. Τι που παλιά είχαν εκεί. Το... Από τα μπαράζρε. Ναι. Έχει γίνει ρημαδιό, πόλεμο. Δεν έχουν Θεοδωράκη εναντίον Καζαντζάκη, τα 67. Και οι άλλοι παντάνε ζωσιμάδε, εθνικοί ευεργέτε κτλ. Κόντρα, Γιάννα με Ηράκλειο. Και λέει, ναι, αυτή την Κρήτη τη θέλουμε. Και έχει την Κρήτη, το χάρτη της Κρήτης, Χρύσανθε. Και στην άκρη έκρηξη λείπει το Ηράκλειο, ο νομός Ηρακλείου. Κάτσε καλά. Νίκο Παπαργυρίου, εσύ ο νικητής, έτσι. Νίκος Παπαργυρίου τελειώνει σε 2:33. Καλό γιορτινό μήνα να έχεις, ωραία σου ξεκίνησε. Αυτός είναι ο Λίμπερο, αυτή είναι η Τρόικα. Break και επιστρέφουμε και με γραμμές ανοιχτές. Επιστροφή στο στούντιο, δεν είμαστε αδέρφια. Για όσοι μας άνοιξαν τώρα, μας άνοιξαν γραμμές ραδιόφωνο τώρα. Καλό μήνα να έχετε, καλό εορταστικό μήνα. Καλή εβδομάδα. Χρήστο, έτσι για το καλό, πέτα και ένα χριστουγεννιάτικο λιγάκι. Ξέρεις αυτά τα χριστουγεννιάτικα, ξέρεις τα ωραία τα δικά σου, ας πούμε, έτσι, για να μπούμε στο μήνα απλά. Βανδύ δηλαδή και ρουβά. Ωραίο. Δέσποινα, ωραίο κομμάτι. Το... Και τη άλλη μου αρέσει, τη Βολιώτισσα. Που ήταν τραγουδίσει ο τελικό του, του Άρη. Του Άρη. Η Βολιώτισσα, μωρέ, ναι, που τα είχε τότε με τον Γιωργάτο που λέγανε. Στο Άρης Ολυμπιακός. Στο πού, στο στη Μπάτρα. Μπάτρα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Επικοινωνία μαζί μας, SMS-ική, FM και ενώ μήνυμα, αποστολή στο 54526. Φαντάζομαι ότι ο Χρήστος βλέπει αν υπάρχει στο Facebook κάτι να διαβάσει από εκεί πέρα. Και τηλεφωνική, ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Από κινητό 6945, τα υπόλοιπα ίδια, 287 και 3 οκτάρια. Σχολιάζεις ό,τι είδες και δεν είδες αυτό το πουσουκού. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο ολάκερο, κυρίως βέβαια στον χώρο του αθλητισμού. Παπαδόπουλος, κάτι να διαβάσει, πει να διαβάσει. Όχι, να πάρουμε τις γραμμές και μετά. Γραμμές ήδη περιμένουν, να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλό μήνα. Καλημέρα. Πάμε. Καλό μήνα. Καλά Χριστούγεννα. Είμαι ο Αντρέας από το Νέα Υόρκη. Άντριου, καλημέρα γόρι μου, να είσαι καλά. Ήθελα να ρωτήσω τον Παπαδόπουλο. Ο παδός του ΠΑΟΚ, να πούμε. Ναι, ναι. ΠΑΟΚΣΙΣ μου και τα μυαλά στα κάγκελα. Ναι, γόρι μου. The brains of the fans. The brains of the fans. Με το πήρε η αστυνομία το πάνω έξω από την Άρτινα. Αλητεία των Άγγλων. Άκου, θα πάνε οι ΠΑΟΚΣΙΣ στον αγώνα. Όχι. Στο Λαμία. Όχι, όχι. Γιατί, τι, έχουμε παρεδώσει με τη Λαμία εμείς. Δεν πάει και σπότε γίνεται. Δεν ξέρουμε μόνο μένα. Δεν θα πάμε αυτοβούλος, δεν το θέλουμε εμείς, δεν μας δίνουν. Έτσι αποφασίζει. Πολύ καλή ερώτηση. Αφήνουν την ομάδα μόνη. Άντε ρε σλαμά τώρα, θα μας βάλει τρικλοποδίες τώρα. Καλά, ρωτάρε φίλε. Όχι, δεν λέω εσένα, το Μάριο λέω. Αφού είναι την ομάδα μόνη, άκου τώρα. Εγώ είμαι στην Ελλάδα, που θα βρω εισιτήριο να πάω στη Λαμία. Δεν μπορεί να πάω. Δεν μου δίνουνε. Δεν το δίνουν του πάω εισιτήρια. Μπορεί να πα στο γήπεδο να πα να δει τον αγώνα. Να μπει μέσα κανονικά. Ωραία, πας... δεν δίνουν τον πάγο και εισιτήρια. Οκ, αυτό θέλω να πω. Και ένα άλλο θέλω να σε πω. Ξέρει γιατί δεν πήγε ο Χρήστανθο. Ξέρει γιατί δεν πήγε πώ το λένε. Ο Ιβάν. Το πρόεδρο μα. Στην... Ο Ιβάν που δεν πήγε. Στο Λονδίνο. Στον αγώνα. Ε? Ξέρει γιατί. Εμένα λέει, εμένα ρωτά. Όλου σα ρωτά. Ξέρετε γιατί δεν πήγε. Γιατί δεν πήγε. Γιατί δεν πήγε, γιατί ήταν σε επιχειρηματικό φόρουμ την Πέμπτη. Με το, και ήταν και ο Πούτιν εκεί και, δεν, και αυτό δεν μπορούσε να πάει. Το δεξί χέρι. Που τον είδε στο Άγιο Όρος και του μίλησε ο Πούτιν. Ακούς, ναι. Και ξέρεις που τα ακούω αυτό. Τον κοιτούσα αλλού. Εγώ να πήγαινα θα με κοιτούσα στο μια φορά ο Πούτιν. Τρέμουνε, τρέμουνε Άντριο. Δεν έχω τηλεόραση στην Αμερική. Που δεν έχω τηλεόραση στην Αμερική. Η R3 του είπε ο κόσμος στο σπορ. Για να ξέρω ο κόσμος που δεν πήγε ήταν στο επιχειρηματικό φόρουμ με τον Πούτιν. Άμα το είπε. Ο τέτοιος το είπε δηλαδή. Ο Μήνος δηλαδή.
Εντάξει, άμα το εντάξει. Έχει ο Γιώργος, έχει ο Γιώργος ρεπορτάζ Πούτιν. Ναι, insights. Διάβασα στην εφημερίδα, διάβασα εδώ την ομογενειακή, ότι θύρα 4 παραπονέθηκε, δεν θέλει να παίζεις εκεί. Ναι, να μην έρθει στην Τουρκία. Δεν παραπονέθηκε, την ξεφτέλησε την εφημερίδα. Να μην πατήσουν εδώ πέρα. Θες ένας αεξής, το είπε στο Γιωργάκη το Σαββίδη. Και δεν απάντησε ο Γιώργος. Είπε θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε, θα αποφασίσουμε. Εμείς δεν αγχωριέστε. Ναι, θα πάρεστε η θέση τώρα η θύρα 4, είπε μην τολμήσετε. Θύρα 4 είμαι, ρε φίλε, μην τολμήσετε. Ναι. Ο Πάοκ θα πάρει. Θα πάρει, εμείς δεν έχουμε κοκκόσει η θύρα 4. Έλα, Άντριου, δεν θα πατήσει τον Μπάρα. Δεν θα πατήσουνε. Δεν θα πατήσουνε. Οι Έλληνες. Δεν θα πατήσουνε. Αν το λέγει ο Super 3 όμως για τον Άρη, αυτό θα βγαίνει να τα πείτε. Τι λέει ο Άρης για το Super 3! Λέγατε. Για τον Πάοκ ρωτάει. Για τον Πάοκ ρε τον Άντριου ρωτάει για τον Πάοκ. Δεν σας ξέρει κανένας. Επίσημος λογαριασμός της Τσέλσι. Πόαξ σας είχε! Ναι! Τι είναι! Δεν πειράζει ρε φίλε! Τσέλσι Πόαξ! Δεν πειράζει ρε φίλε! Δεν πειράζει! Τα φασιτάρια αυτά, μη στεναχωριούνται! Να πούμε και χίλια μπράβο στον Τάσο Χατζηγιοβάνι για το πέναλτι που εκτέλεσε, έτσι! Μαρία! Ναι, Αντρέα! Κάνε, βάλε ένα επίλογο, γιατί περιμένει κι άλλος! Βάλε έναν επίλογο, ναι παλικάρι μου! Γεια σου, γεια σου! Καλημέρα! Μηδέν τηλεφέα σήμερα το Open! Φιλιά στον πικάπο! Με τέτοιο! Άλλοι τρεις περιμένουν, πάμε καλημέρα! Καλημέρα! Με παντελόνι καινούριο! Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Λοιπόν, ο Κλεωμένης είμαι, Άρης. Γεια σου, Κλεωμένη. Καλή εβδομάδα, αγόρι μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα έχουμε. Χτες είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης και στα δυο ημίχρονα ήταν πάρα πολύ καλός. Με τη διαφορά ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν συγκλονιστικός. Στο δεύτερο όχι πάρα πολύ καλός. Στο δεύτερο όχι. Γι' αυτό που έπαιζε καλός ήταν. Το δικαιολόγησε ο κύριος Παντελίδης. Γιατί νομίζω ότι καμιά ομάδα ελληνική δεν μπορεί να παίξει όπως έπαιξε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ισοπαλία είναι ο Άρης. Δεν φταίει κανένας διαιτητής και κανένας Παναθηναϊκός. Ο διαιτητής είναι σε κι άλλο, πέλεσε εδώ. Να μην δώσω το μούφα στο Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Για να ευνοηθώ και να πάρω ένα παιχνίδι από το διαιτητή, όπως λέτε. Μήπως παίζανε τρία κόρνερ ένα πέναλτι, αυτό, Μάρι. Λοιπόν. Πώς πήραν άλλοι παιχνίδια με το διαιτητή. Αυτά που χάσαμε, Λεσνέας Μύρη και τέτοια. Συνέχισε, Κλεωμένη. Όταν λοιπόν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης έδωσε χώρο, επειδή μάλλον είχε κουραστεί από το pressing, όπως είπε και ο κύριος Παντελίδης. Αλλά όταν κλείστηκε, τότε έκανε τις κλασικές ευκαιρίες με την ταχύτητα και την ποιότητα που έχουν οι παίκτες μπροστά. Μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι με 2 και με 3, ακόμα και με 4-0, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν μπαίνουν όλες οι ευκαιρίες γκολ. Αλλά μπορούσε να γίνει ένα άνετο 2-0 ή 3-0. Μόνο με το δοκάρι να μπαίνει, μόνο το δοκάρι να μπαίνει. Κλειωμένη μιλάς σαν ρεπόρτερ, τρομάζω. Όχι, βλέπω το παιχνίδι. Αν δεν έδινε το δεύτερο πέναλτι, δεν μαθαίνω ποτέ πώς μπορούσε να πάει το παιχνίδι. Το πέναλτι ήταν το πρώτο, το δεύτερο πέναλτι δεν ήταν, και το κακό για τον διαιτητή, γενικά για τους διαιτητές, είναι ότι όταν μαθαίνουν ότι κάνουν μια λάθος απόφαση, προσπαθούν να τη διορθώσουν με λάθος. Όπως. Ούτε μάθαμε πώς θα γινόταν το παιχνίδι αν στο 20 απέβαλε το Μακέτα που χτυπάει εκτός φάσης στο Βέλεθ. Ναι, βέβαια, γιατί μας πρίξατε για την κόκκινη κάρτα. Πατάει ο Ικλέσιας. Πατούσε, πατάει. Σκαριά τρομερή. Ο Παναθηναϊκός, και όταν μια ομάδα υπολείπεται της ποιότητας από κάποια άλλη, θα επιστρατεύσει τη δύναμη. Εκεί είναι θέμα διαιτητή πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Θα τον δούμε στο Άκρα τον Παναθηναϊκό με τον Άρη. Θα τον δω. Λοιπόν, και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ θα τον δούμε στο Άκρα. Περάσει αγνήσιος επειδή τώρα. Ο Άρης είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Παίζει πάρα πολύ καλά. Έγινε κλειωμένη. Ωραία. Νομίζω ότι θα πραγματοποιήσει το στόχος του και πληρώνει δυστυχώς τις γκάφες του κυρίου Ερέρα που μπορούσε να έχει πολύ περισσότερους βαθμούς. Αρκεί τα μάτς που έχασε να ήταν ισοπαλίες, όχι ήττες. Ωραία, Κλεωμένη. Έγινε παλικάρι μου. Καλή συνέχεια. Έγινε, καλή εβδομάδα. Δεν θα μάθουμε ποτέ από τον Κλεωμένη, βέβαια. Πάμε, καλημέρα. Εντάξει, θα πάμε, ρε, μην πιέζει, ρε Μάρι. Δεν θα μάθει από τον Κλεωμένη. Τι θες να μάθεις πια. Πάμε, καλημέρα. Άντε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Φίλε. Και υπερασπιστή των πράσινων τώρα. Με. Γιώργος οπαδός Παναθηναϊκού από Κοζάνη. Γεια σου, Τζόρτζ. Ο Κοζανίτης οπαδός Παναθηναϊκού. Γιατί έγινες Παναθηναϊκός στην Κοζάνη, ρε φίλε, πες μας ένα λόγο. Για να μάθουμε. Για το 3-1 και τη Γιουβέντους, ρε. Για το 3-1 και τη Γιουβέντους. Γιώργο, πες σου την αυτή και οι δύο. Γιατί έγινε Παναθηναϊκός στην Κοζάνη, απίστευτο. Και τι θα γίνω, ΠΑΟΚτζής. Γίνει Άρης, ρε. Ναι, ρε φίλε, γίνει στην Κοζάνη ΠΑΟΚ, ναι, ρε φίλε. Γίνει Άρης, γίνει Ηρακλής. Α, σου λένε ό,τι θέλει. Γιατί έχει Παναθηναϊκός στην Κοζάνη τώρα. Γίνει Κοζάνη. Να γίνω τέτοιο σαν. Κοζάνη να γίνει, δεν θα στηρίξει την ομάδα της πόλης. Για πες μας τον Παναθηναϊκό σου. Παναθηναϊκό. Σας ακούω από το καλοκαίρι. Μπράβο. Πολύ εκπομπή σας. Μπράβο. Από τότε άρχισα, από τότε που ήρθε ο Παπαδόπουλος. Σε ευχαριστώ. Άνα, μπράβο. Από τότε σας. Βέβαια, αφήστε κολλητή.
Δεν γουστάρω εγώ καθόλου τον ΠΑΟΚ, το θεωρώ μικρογραφείο του Ολυμπιακού. Σωστό. Και... Α, δεν, μια φορά δεν ακούστηκα καλά, ακόμη πέστε μια φορά. Τρεις φορές πέστε. Τον θεωρώ μικρογραφείο του Ολυμπιακού. Και από παλιά φαινόταν ότι όταν θα έπαιρνε τη δύναμη θα έκανε τα ίδια, τα οποία και έκανε. Πώς είπαμε, πώς είπαμε, πώς είπες το μικρό σου. Εξαιρετικό παιδιό. Να παίρνει πρωτάθλημα, ένα δίκαιο ή τιμωρία. Καλά, έχει συνηθίσει με όπλα, έτσι. Αυτά που δεν είναι ποτέ, βέβαια. Εσύ βέβαια με Βαρδινογιάννη με όπλα δεν έχει καμία σχέση. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ο Βαρδινογιάννης, ο Βαρδινογιάννης σε 30 χρόνια πόσα προβλήματα πήρε. Με Βαρδινογιάννη, λέω που. Πες μας εσύ που τα κάνεις με όπλα, λέω. Μπουκάρεις με όπλα και ο Βαρδινογιάννης. Υπάρχουν φωτογραφίες. Μετά το μάτς. Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες, αλλά πήρε το τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός τότε. Όχι. Όχι φυσικά. Με Ηρακλή είναι, στον ημιτελικό του κυπέλου. Μετά από τα μεταξύ ήταν αδικία που δεν τιμωρήθηκε. Και μετά εδώ πέρα, εκείνο πλήρωσε ο Ηρακλής μια δεκαετία, τον παράζ που σε έστειλε με το 2-1 εδώ πέρα. Ήταν αδικία. Το λέγαμε και με τον Βλάτη. Για τον Παπαδόπουλο τον παράζ. Άρα έκοψε το κύπελο από τον Ηρακλή δηλαδή. Με Τερτιλίνη πρώτα. Ναι, ρωτάω τώρα κάτσε τον Παπαδόπουλο. Ήταν αδικία που δεν τιμωρήθηκε που ο Βαρδινογιάννης μπήκε μέσα με το όπλο. Αν ήταν αδικία. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι ίσχυε τότε, ρε παιδί μου. Αδικία δεν είναι, παράδειγμα. Εντάξει, φυσικά, ναι, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να ισχύσει. Άρα το ότι τιμωρήθηκε ο Σαββίδης ήταν δίκαιο. Έλα. Άρα το ότι τιμωρήθηκε ο Σαββίδης ήταν δίκαιο. Έχει διαφορά, φίλε. Λίγο τιμωρήθηκε. Έχει διαφορά. Ο Σαββίδης μπήκε για να πει στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να φύγουν έξω. Εντέχνος όμως εσύ. Δηλαδή, εγώ αν πω με όπλο αύριο εδώ. Με όπλο και τρομοκρατηθεί η Μαριλής. Δεν μπήκε με όπλο. Θα πω βρέχα ζει η Μαριλής. Δεν φαινόταν καν. Γιατί φορέσει το μπουφάκι. Κάποια στιγμή όταν σηκώνει το μπουφάρα, παιδί μου. Φαίνεται το μπουφάκι. Όπως θέλετε. Άρα πρόσεξε. Περίμενε λίγο. Άμα πάω με ναρκωτικά στο αεροδρόμιο, έχω και μια 5 κιλά ηρωίνη στην τσάντα μου. Συγγνώμη, και δεν τα δείξω. Δεν θα έχω ναρκωτικά μαζί μου. Συγγνώμη, ο Σαββίδης για το όπλο ή για την εισβολή. Τραυματίστηκα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Σαββίδης τιμωρήθηκε για το όπλο ή για την εισβολή. Και για τα δύο. Για το όπλο θα τιμωρηθεί ποινικά από το δικαστήριο εφόσον κρίνει το δικαστήριο. Αθλητικά λέω εγώ. Για την εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. Άρα τι μας λένε για το όπλο. Ότι, ότι δάμε δεν... Απλά σου λέει ότι αν δεν είδα το όπλο δεν θα τιμωρούνταν ούτε για την εισβολή. Αυτό θα γινόταν. Γιώργο, κλείσε. Βάλε κάτι για να κλείσουμε γιατί περιμένουμε και άλλη. Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο μικρό. Τσαλτίδη τον Άρη σε μέσα στην πρόταση. Γιατί το γράφεις με κεφαλαία. Γιατί στην καρδιά και στο μυαλό μου είναι με κεφαλαία. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να το γράφουμε με κεφαλαία. Νομίζω ότι αποστόμωσε. Παναθηναϊκός πρέπει να το βάλουμε με κεφαλαία. Αν το σκέφτεσαι και τον έχεις στην καρδιά σου και στο μυαλό σου με κεφαλαία, ναι, βάλτο. Όπως θες. Εγώ δεν σου είπα, εγώ δεν γράφω με μικρά τον Παναθηναϊκό για να σημειώσω ή τον ΠΑΟΚ. Έχω να γράφω φίλο... τη δική μου ομάδα έτσι. Με κεφαλαία, γιατί στην καρδιά μου και στο μυαλό μου έτσι. Είναι με κεφαλαία. Έχω ένα φίλο που δεν κάνω κάτι για να σημειώσω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για που το θέθετε, γιατί το γράφετε συνέχεια πολύ κάτω από τα blog κτλ. Γιατί σας απασχολεί εσάς. Στη δική μου την καρδιά είναι, στο δικό μου το blog είναι και γράφω τον Άρη. Αν έγραφα τον Παναθηναϊκό με μικρά ή τον ΠΑΟΚ με μικρά, να αντιδρούσατε. Όχι, απλά μου κάνει εντύπωση. Και εγώ έχω ένα Γιώργο, ένα πουλάκι, στο σπίτι, το φωνάζω γίγαντα το πουλάκι μου. Δικαίωμά μου. Έγινε Γιώργο, φιλιά στην όμορφη σα. Έγινε το καραμάνι, συγγνώμη, αυτό ήταν παλιά με το βουλινό. Πάμε στο επόμενο, καλημέρα. Καλημέρα και Διούλη. Δεν ακούγεσαι, φίλε. Καλημέρα, φίλε, δεν ακούγεσαι. Άντε πάλι μέσα από το πηγάδι. Έλα, ρε, καλημέρα, τι κάνετε. Βγες από το πηγάδι. Με το ζόρι. Αυτό, άρα δεν έχει το άνοιξε τέρμα. Βγάλε το χάντσφυρί, ρε. Δεν κάνετε καμιά σικέ κλήρωση να κερδίσει κινητό. Τι να το κάνει. Σικέ κλήρωση να κερδίσει κινητό. Άλλοι κάνανε αυτά τα πράγματα, φίλε, όχι εμείς. Σε άλλη εκπομπή, σε άλλα ραδιόφωνα. Κυρίες και κύριοι. Για το χθεσινό, ρε, εσύ, δηλαδή πήρε τα βαβά πέναλτι και προσπαθεί να αντιστρέψει το κλίμα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, πήρα βαβά πέναλτι, αλλά πήρε και ο Παναθηναϊκός τα βαβά πέναλτι. τι να αντιστρέψει το κλίμα. Επειδή λοιπόν βρήκατε ένα πέναλτι του Άρη Αβαβά και πάτε να κάνετε κλίμα και μάλιστα ενωθήκατε εδώ οι γάβροι του Βορρά με τους γάβρους του Νότου για να με χτυπήσατε. Ξαναχασμουργέ με αυτά που λες. Κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα τι θα κάνουμε. Τι κερδίζουμε, τι θα κάνουμε. Θα κάτσει ήρεμα η Λαμιούλα, θα χάσει 0-2-3 και τελειώνει η ιστορία. Το φροντίσατε. Μιλησάξω. Φροντίσατε να είναι ήρεμη. Όπως πέρσι. Τι πέρσι. Όπως πέρσι. Πέρσι. Παναγία. Δεν θυμάσαι. Από τους λόφους φωνάζαν πάω. Και καλά πηγαίνα σε γάμου η δική μας. Και περούσε η ΑΕΚΑ. Μέσα στο γήπεδο ρε τι έγινε. Ρεάδερε σαν χλαμάρα τσαρλατάνη. Ποια αέρα πατέρα. Η ΑΕΚΑ είναι απέναντι πέρα από εκεί. Ρεάδερε τώρα από εδώ πέρα. Φιλέ, ο κύριος Τσαλτίδης, σε αντίθεση με τους δικούς σου ρεπόρτερ και του ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, γράφει ότι αν δίναν τέτοιο πέναλτι εναντίον μου θα ούρλιαζα. Το γράφω. Μπράβο. Είσαι αντικειμενικός. Είσαι και αντικειμενικότητα. Ναι, αλλά εσείς τον πρίγιο στο πέναλτι λέγατε ποιο πέναλτι. Τον βρίσκει πέφτοντας
Με τον Αστέρα Τρίπολης. Α, τότε που έπαιζε ο Αστέρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Τότε που πήρες δύο βαθμούς παραπάνω που δεν άξιζες. Με 9 έπρεπε να παίζει ο Αστέρας Τρίπολης. Δώσ' μου και εκείνους τους δύο. Στο πέναλτι με τον Τζανακάκη που δεν υπάρχει, χτυπάει στο χέρι. Ωραία. Βάλε κάτι επίλογο, γιατί δεν ακούω βασικά, για τον κόσμο είναι αυτό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Επόμενος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν ακούγεται. Καλημέρα, παιδιά. Από πού παίρνει αυτό. Αυτό από κάπου παίρνει συγκεκριμένα. Άλλες φορές βγαίνει καλά. Από μασονική στόα. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Πάμε, όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι, όνομα και ομάδα. Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός που έχω πάρει και άλλες φορές. Γεια σου, ρε Γιάννη, γεια σου, παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα, γόρι. Από Τούμπα, από Τούμπα. Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ωραία, πάμε. Σ' ακούμε. Γιατί δεν λες περιοχή, ρε, φοβάσαι μην έρθουνε. Στο κέντρο μένω. Ε, πες το, ρε φίλε, στο κέντρο. Είπα, απάντησα και είπα από το κέντρο. Α, συγγνώμη. Ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος είπε από την Τούμπα και σου λέω για το κέντρο. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Σ' ακούμε. Αλλά επειδή ακριβώς έγινα Παναθηναϊκός πρώτος σε όλο παλικάρι για να ξεφύγω από την μιζέρια της πόλης, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Για να ξεφύγεις από τη μιζέρια της πόλης. Ξέρεις ποια είναι η μιζέρια της πόλης. Ποια είναι η μιζέρια της πόλης. Η μιζέρια της πόλης, καταλαβαίνω ότι είσαι ο παδός παύλα δημοσιογράφος ενός σωματείου όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Ενώ στην Αθήνα η ρεπόρτερ είναι άφησε τέτοιο, αντικειμενική. Άφησε με να τελειώσω, γιατί εγώ σε πήρα τηλέφωνο. Και, τι και όταν θα τελειώσω να απαντήσω. Και τι, εσύ θα καθορίζεις το πώς θα κάνουμε εκπομπή, τι λες. Τι λογική είναι αυτή που έχετε. Τι λογική είναι αυτή που είχε εγώ σε πήρα τηλέφωνο. Ο δημοσιογράφος. Ναι, θα κάνεις και μαθήματα δημοσιογραφίας. Η λογική είναι ναι. ότι αυτός που παίρνει τηλέφωνο ναι. πάει να παίρνει τηλέφωνο για να πει τη γνώμη του ναι. και αφού κλείσει το τηλέφωνο δεν έχει μικρόφωνο όπως εσύ. Τι δουλειά κάνεις. Για να χειρίζεται τι το δουλειά λόγο. Κάνεις. Κατάλαβες. Τι δουλειά δεν κάνεις. Δεν μου δίνεις τη δυνατότητα. Τι δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Άφησε με λίγο να τι δουλειά κάνεις, πες μου τι δουλειά. Τι δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Πες μου τι δουλειά κάνεις. Να έρθω κι εγώ στη δουλειά σου να σου πω πώς θα την κάνεις. Το χειρίζεσαι πολύ καλά. Μπράβο. Σωστά μιλάς τώρα. Σωστό. Άκουσε λίγο αυτό που θέλει να σου πει κάποιος. Άντε, πες. Πες κάποιοι. Αντί να γυρίσεις λοιπόν και να πεις ξεφύλα το διαιτητή. Που δύο καθαρότατες ομάδες πάουν να παίξουν ένα τρομερό παιχνίδι χθες. Δίνοντας μία μούφα απέναντι σε σένα, ναι. αντί να κράξει. Και μία σε σένα, γιατί δεν το λες, και μία σε σένα έδωσε. Αντί λοιπόν στο 14 λεπτό ναι. να κράξει τη διαιτητή. Στο 14 κιόλας. Δύο ομάδες. Τον κράζατε δύο όλοι ομάδες. Συντονισμένα του Παναθηναϊκού, ρε φίλε, να τον κράξω κι εγώ για να σου κάνω το χατήρι. Τι λες. Δύο ομάδες. Εσύ τον έκραξες που δεν έδωσε κόκκινη στο Μακέντα στο 20. Αντί να αφήσεις λοιπόν. Δεν άκουσα. Δύο ομάδες. Α, θες να τα πεις ως δημοσιογράφος, οπαδός, ως τι θες να τα πεις. Χρυσάδε, η πρώτη στο Μακέντα είναι τρομακτικά αυστηρή. Ποια ρε φίλε. Η πρώτη στο Μακέντα. Πριν, χτυπάει εκτός βάσης το Βέλεφ. Πριν τη φάση αυτή. Μέσα στην περιοχή του Άρη, χτυπάει μπουνιά το Βέλεφ. Στο 18, δες το. Μετά την πρώτη κάρτα. Πριν την πρώτη κάρτα. Αντί να κράξεις το διαιτητή. Που δεν αφήνει τις δύο καθαρότατες ομάδες, ναι. όπως βλέπεις, να παίξουν πολύ ωραία μπάλα. Ναι. Να ευχαριστηθούμε όλοι μας που δώσαμε. Τι έδωσε να τον κράξω, τον έκραξα. Κάθεται. Είπα, έδωσε δυο μούφα πέναλτι. Ενώ οι δικοί σου λένε ότι είναι πέναλτι. Οι οπαδοί δημοσιογράφοι ωραία. Του Παναθηναϊκού λένε ότι του Παναθηναϊκού είναι πέναλτι. Πνίγουν την κόκκινη του Μακέντα. Όπως εσύ ισχυρίζεσαι και λες ότι στο 93 δεν είναι πέναλτι, εμείς θα ισχυριστούμε ότι είναι πέναλτι. Αλλά επειδή δεν βγάζουμε άκρη, δεν το σχολιάζουμε. Εγώ όμως λέω ότι το πέναλτι του Άρη δεν είναι πέναλτι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εσείς θέλετε να λέμε... Γράφη του Παναθηναϊκού, ναι. ακόμα και στο SDNA που δουλεύεις, ναι. άμα τους διαβάσεις... Τους διάβασα. Σχολιάζουμε και ναι. λένε ότι έπαιξε πολύ καλή μπάλα και οι δύο ομάδες παίχτηκε πολύ καλή μπάλα. Πώς παίξαν και οι δύο, ο Άρης έπαιξε μπάλα. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε μπάλα, δεν έχεις κάνει φάση όλο το μάτς. Κανένας οπαδός... Αντί για 3-0 παίρνεις αποτέλεσμα. Τι θέλεις να πούνε, ότι με πάτησες. Ποιο είναι το 3-0, ρε Χρήστα. Ποιο είναι το 3-0. Ποιο είναι το 3-0. Πέντε καθαρές ευκαιρίες, δοκάρι. Με το δοκάρι που γίνεται τσαφ. Ποιο. Με το Γιουνές που δεν αφήνει την μπάλα να τελειώσει στον κοινή είναι να μπει με το δοκάρι. Αυτό μου λες τώρα. Με το δοκάρι που γίνεται τσαφ. Τι τσαφ, ρε. Και επαφή κανένα στο δοκάρι. Τι λέει, ο Βέλεφ κάνει δύο. Κανένας επαφή στο δοκάρι. Ο Βέλεφ κάνει, ρε φίλε. Πλάκα κάνει. Πέντε φορές τελική πάσα για να βγει μόνος του άλλος είναι. Έχει κανένα επαφή. Ο Βέλεφ. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ο Βέλεφ έχει επαφή. Ρε εσύ Παντελίδη, δεν μας σχολιάζεις το πέναλτι που πήρες μούφα. Ε? Ωραία. Ναι. Και σχολιάζεις το πέναλτι στο 93. Ο Δόνης γιατί σχολιάζει την, την κόκκινη κάρτα του Μπακέτα να μας πεις εσύ. Ας τον Παντελίδη. Στο 20. Στο 20. Στο 20.
Στο 20 είναι κόκκινη του Μακέδα. Είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη του Μακέδα στο 20. Εκεί που ήταν κόκκινη δόθηκε στο Μακέδα. Πού, στο 20 δεν είναι. Αλλά σε όλο το υπόλοιπο. Δεν είναι στο 20 κόκκινη. Που ήμασταν μέσα στο ματ, είδαμε ότι ο καλύτερος παίκτης του Άρη ήταν ο Τζοβάρης. Ωραία. Άντε καλημέρα. Καλύτερος παίκτης του Άρη. Πρώτον το λένε Τζοβάρα. Είναι ο βοηθός ο Τζοβάρα. Α, το διαιτήλει. Πρώτον λένε Τζοβάρα. Δεύτερον, σε ευνόησε όσο τίποτα. Και κατάλαβα γιατί έγινες Παναθηναϊκός τώρα από αυτά που είπες. Ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ομάδα η οποία έμεινε στην κατηγορία σκανδαλωδός. Είναι εκπομπή πράσινη. Πέρσι έπαιξε, έπεσε ο Ηρακλής και τον ίδιο νόμο τον άλλαξαν. Ομάδα που έχει βάλει 5 μέτρα offside με τον Ασιόπουλο το 88, το 97, στο 88. Και μιλάς, ομάδα που πήρε πέναλτι με τον Ηλεκτροχαβίτο, με τον Δαλούκα, που είναι στα δικαστήρια το συγκεκριμένο θέμα. Γενικά, είναι ντροπή να μιλάτε. Με τον Ασιόπουλο λες Χαριλάου. Όχι ρε, ο Άκα. Με τον Ηλεκτροχαβίτο. Το ναι. Ωραία, Σπυρόπουλος μεταδίδει ναι. Στο... Μην ξεπίλεσαι, μα... Πάμε γραμμή. Πάμε, είναι εκπομπή πράσινη φωνή. Είναι εκπομπή πράσινη φωνή. Καλημέρα στον επόμενο Παναθηναϊκό. Ναι. Αδερφό από την Παλεθήπ. Πάμε, αδέρφια. Έλα, πράσινα, αδέρφια, καλημέρα. Εμείς που ήμασταν μέσα στο γήπεδο, είπε. Έλα, με κοφρίς. Κασκόλ του Άρη μπορεί να ήσουν μέσα στο γήπεδο. Έλα, καλά, και εσύ υπερβάλλει τώρα, εντάξει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο τρόμος μου. Φαντάζει για άλλου Παναθηναϊκού. Φοβερό θα είναι. Καλημέρα. Σε κάθε ντέρμπι και λιγότερο. Πιο πολύ κόσμο είχε σε αυτό από ότι με τον Ολυμπιακό. Και πιο πολλά εισιτήρια. Πώς γίνεται αυτό, λέει. Άρα ο Παοξής ο Νίκος είναι γκαβός, δεν βλέπει. Ο Παοξής ο Νίκος ήταν από την τηλεόραση και έβλεπε τη 2. Ανοιχτό πλά. Ναι, έβλεπε την 9. Έβλεπε την 9, έβλεπε την 3. Σου λέω πλά. Λοιπόν σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω να βγήκαν κιόλας. Ενώ στον Ηρακλή που δεν δείχνει την από εδώ μεριά, ναι, που εκεί μαζεύει το όλοι. Ναι. Το βλέπουν άδειο φαίνεται. Είναι φυσικά. Εδώ είμαι μαζί του τώρα. Ναι. Χρήσατε. Ναι, πάμε γραμμή καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, θα σου πω. Τετραψήφιο αριθμό εισιτηρίων κάνατε. Καλημέρα, πάμε. Φέτος όχι. Φέτος όχι. Καλημέρα. Ναι, αδερφέ. Έλα, φίλε. Τετραψήφιο φέτος, τι λέει, ναι, ρε, απαντάω κι εγώ όχι. Τι λέει ο Βλάξ. Ναι. Εγώ είμαι ο Βλάξ, εσύ είσαι. Εσύ απάντησες. Εγώ ερώτησα. Εγώ έκανα μια ερώτηση χωρίς να γνωρίζω την απάντηση. Και εσύ απάντησες όχι. Με παρέσυρες. Καλημέρα, επόμενη. Όχι, είπε. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Δεν ξέρω να τα λέω και μου γλυκά. Θα μιλήσουμε ποτέ. Όχι. Πάμε, ναι, καλημέρα, αδερφέ. Έλα. Ναι, ναι, φίλε, όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Πάω, Γιώργος. Έλα, με κατάλαβε, με κατάλαβε. Δεν σε καταλάβαμε, λοιπόν, ρε φίλε, ποιος είσαι. Γιώργος, ο πατός του. Το έπαιρε, το έπαιρε ο Παναγιώτης, άντε. Ποιος είναι. Γιώργος, ο Ξάντη, τι είσαι τώρα. Εντάξει. Θεσσαλονικιός. Λοιπόν. Θεσσαλονικιός είναι, από μπαίνεις Ξάντη. Όχι, είμαι από εκείνα. Α, είναι από εκεί, εντάξει, ωραία. Γιατί έγινες ΠΑΟΚ. Ξαντιώτης είμαι, ωραία. Γιατί έγινες ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Γιατί, πώς έγινες ΠΑΟΚ. Γιατί έγινες ΠΑΟΚ, Ξάντη. Πώς γίνεται ο κόσμος ΠΑΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα, ρε φίλε. Τι έχει Βόρεια Ελλάδα. Ξάντη δεν είναι Βόρεια Ελλάδα, ρε φίλε. Θράκη είναι. Τι είναι. Θράκη. Είναι βορειοανατολική. Είναι βορειοανατολική. Ωραία, πάμε Γιώργο, πάμε ψυχνάδες. Ωραία, λοιπόν, εντάχει. Πάλι άρχισε ο παραχαράκτης εκεί ο Κίτρινος να λέει διάφορα για καταστατικό. Ο Κίτρινος. Χαζομάρες. Όχι, διάβασε από το κλείστον. Κλείστον, γεια σας. Άστον. Παραχαράκτης, Χαζομάρες, ενώ διαβάζω site του ΠΑΟΚ. Άντε ρε, άντε φάει καμιά καριόκα. Φάει καμιά καριόκα εκεί στην Ξάνθη που βγαίνεις κιόλας να μου πεις εμένα παραχαράκτη. Άντε. Ρούμεν έχω, ναι ρε. 719-229 και στο ρούμεν.gr. Πόσο το τηλέφωνο? 719-229. Και τι παίρνω, κόλλες, στεγανοτικά, μονοτικά. Θερμομονοτικά. Στόκους έχει. Στείλε λίγο στην Ξάνθη, λέει 2 κιλά στόκο, ρε. Παρακαλώ. Πάμε, καλημέρα, Κροατή. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που στηρίξεις. Δημήτρης Παναθηναϊκός. Από ποιο μέρος είσαι, Δημήτρη? Πολύ ωραία, έχει πολύ σπουδαίο. Βόρεια Ελλάδα, δεν θέλω να πω από πού. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Γιατί ρε φίλε, δεν θες να πεις από πού. Να είσαι καλά. Δεν θέλω τώρα. Γιατί άμα πεις Γιάννητσά, δηλαδή τι θα γίνει, σε αυτό σε βρούνε. Μπορεί να έρθει να πάει ο Άρης. Από εκεί κοντά, από εκεί κοντά. Από την Έδεσα. Τη Σκίδρα. Το βρήκες. Μπράβο. Ωραία. Η Σκίδρα. Με τα φοβερά κοτόπουλα εκεί στη γωνία του. Πώς το λένε. Έδεσα, όχι Σκίδρα. Έδεσα. Έδεσα. Waterboy. Ωραία, φοράει και πράσινο ο Εδεσαϊκός. Εντάξει. Σου λέει, ας γίνω παραδείγμα περί τίτλους. Για το ντέρμπι ήθελα να πω δύο λόγια. Ποιο ντέρμπι. Παιδιά, το. Το Άρης Παναθηναϊκός. Α, το θεωρείς. Απλώς τίποτα ιδιαίτερο, ρε παιδιά. Απλώς ένα διαιτητής το τίναξε στον αέρα. Δίκιο έχει και ο Χρύσανθος για την κόκκινη. Απέναλτι ήταν μούφα. Από εκεί και πέρα αγωνιστικά. Γιατί δεν βάζουν λοιπόν ένα διεθνή διαιτητή σε αυτό το μάτς ή έναν ξένο διαιτητή. Τα λέει ο ΠΑΟΚ.
Σε αυτό έπρεπε να... Σε αυτό έπρεπε, συγγνώμη λίγο, σε αυτό, οι ομάδες από όσο ξέρω φέτος ζητάνε ξένους γιατί και ο δεν Άρης ζήτησαν νομίζω. Ζήτησε ο Άρης. Ζήτησε. Και... κακός δεν τον άκουσα. Κακός. Είχε έξοδα, λέει πολλά. Ναι, τέλος πάντων, και όσον αφορά αγωνιστικά, εντάξει, τέτοια πίεση ας πούμε δεν μπορεί να κάνει καμία ομάδα για 90 λεπτά. Έτσι. Αυτό είναι το φυσικό. Κάποια στιγμή θα έπεφτε ο Άρης. Από εκεί και πέρα ο Παντελίδης διάβασε καλά το παιχνίδι. Του έφεξε κιόλας ο τραυματισμός του Γιόχανσον και το πέναλτι, τα κατά ψέματα, γιατί είναι αλλιώς να προηγήσει. Μπορεί, άμα προηγούταν αλλιώς, εντάξει. Πάλι θα ήταν πιο καλά για τον Άρη, αλλά δεν. Και τέλος, μετά εντάξει, έπεσε ο Άρης, ο διαιτητής το ισοφάρισε το μάτς έτσι και τέλος. Αλλά από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό με τις φάσεις που λέτε, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είχε 4 ευκαιρίες που πέτυχε με τους ίδιους σε γκολ. 4 ευκαιρίες θέλω να πω. Κατάλαβες. Δεν τις τελείωσα σωστά. Όσες έκανε και ο Άρης 6 τέτοιες. Αλλά ο Άρης είχε και ευκαιρίες κλασικές. Ναι, η κλασική ευκαιρία του Άρη πιο πολύ για μένα ήταν του Ντιγκινή και του Γιουνές. Καλά, το και το Δοκάρι. Και το Δοκάρι, ναι, και το Δοκάρι, και το Δοκάρι, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα πιο πολύ ο Άρης τα έχασε, δεν είχε τη φυσική κατάσταση. Είχανε μπουκώσει παίκτες. Ίσως επειδή ο Παντελίδης προσπαθώντας να κλείσει τα του Παναθηναϊκού, καταρχήν στο πρώτο ημίχρονο παίρνει ο Χατζηγιοβάνης από δεξιά την μπάλα και πάνε πάνω του τρεις παίκτες. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Όχι δύο, τρεις. Δεν γίνεται. Ο Ματέο Γκαρσία βοηθούσε στην άμυνα, γι' αυτό και δεν φάνηκε. Το ίδιο και ο Γκάμα. Το ίδιο και ο Γιουνές συμμετείχε. Δεν γίνεται να Δημήτρη, τα βγάλεις όλα. Δημήτρη, σχολίασέ μου λίγο το πέναλτι του Χατζηγιοβάνη. Πιστεύεις ότι εκείνη τη στιγμή θα τη σκάψει? Ήμουνα, το έβλεπα στο σπίτι, ναι. Γυρνάω πλάτη και βρίζω όχι ο Χατζηγιοβάνης. Και βλέπω κάνει εκτέλεση Πανένκα και μπαίνει. Ναι. Που ζητάει συνέχεια να το εκτελέσει αυτός όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά και δεν τον αφήνει ο Δόνης. Ο Δόνης δήλωσε, λέει, από εδώ και πέρα αυτός θα είναι ο πρώτος εκτελεστής. Λέει, με κέρδισε, λέει, μέσω προπονήσεων. Τώρα τι να σου πω. Ωραία, μάλιστα. Έγινε, Δημήτρη. Φιλιάστηκα τα πράσινη έδεσα. Μήνυμα Θουβού, τον έχουμε αφήσει, τον έχουμε παρατήσει. Λέει ο Θουβού, εγώ ποιο. Τουτουτ φαρδογκόλ από Σάντερλαντ LFC, το θυμάμαι, που βαράει η μπάλα στον μπαλόνι και ξεγελάει τον Ρέινα. Δεν έχω ξαναδεί. Θα σκογελούσε όμως. Ναι, αλλά εκεί είναι μηδέν το διακύβευμα. Ναι. Εκεί είσαι 8ος, ναι, και είσαι 8ος. Όπως η Manchester United σήμερα δηλαδή. Να προσέξω. Που είναι 8η, ναι, και είναι 8η. Αστείο, ωραίο. Να προσέχουμε τι λέμε λίγο για τύχη. Και επειδή, πατερούλη, ξέρω ότι τα βλέπεις τα πάντα, όχι τόση εμπάθεια με την έλευση. Αντικειμενικότητα, αδέρφια. Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά. Ναι. Και ο 196. Μιλάς, ρε Τσάλτε, εσύ για offside που πήρες άνοδο με offside στο 97. Περίμενε. Ξεπάγωσε τα χρέη να βγει το ρίσιο σε πληστηριασμό. Μας πρίξατε, θέλει να κάνει. Μας πρίξατε με τον Παρθένο, με τον Παρθένο Άρη. Ψέμα 1. Δεν υπάρχει offside. Ψέμα 2. Είναι στο 87. Είναι λίγο αφισβητούμε και στο 87. Είναι στο 87, όχι στο 97. Ψέμα 3. Το ρίσιο είναι σε πληστηριασμό. Πάνε πάρτο. Πες τον Ιβανούλη σου να πάει να το πάρει. Πες τον να πάει να το πάρει το ρίσιο. Ο Καρυπίδαρος. Ρε, πάνε πάρτο. Σε πληστηριασμό είναι από το ΙΚΑ. Πάνε πάρτο. Γιατί τα δικά μας η κυβέρνησή σου τα βγάζει σε πληστηριασμό. Δεν τα χαρίζει. Μπράβο. Έτσι. 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 Μπράβο. Που δεν θα μπει το σχολείο. Τελευταίο break. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Με ωραίο χριστουγεννιάτικο από μπροστά. Τα αρχαία δεν θα τα πάρετε. Καλό. Θα πάμε όλοι εκεί διαμαρτυρία. Φίλε, εγώ, αυτά τα βουρτσάκια. Και εγώ. Καταλήψει τα σχολεία ξεκίνησαν. Σαν πηγαίνουν. Σαν μορτίλο. Σαν μορτίλο θα πηγαίνουν τα ξεκίνησαν οι καταλήψει τα σχολεία για αυτό που πάτε να κάνετε. Εκείνο, στο ένδοξο σχολείο τη Τούμπα. Εκείνο το σχολείο πρέπει να φύγει να πάει πιο κάτω. Ξεκίνησαν οι καταλήψει. Θα βρωμίσουμε τις πισινάρες σας εκεί πέρα. Και τελειώνει η ιστορία. Παιδιά αμόρφωτα. Για να κάνει γήπεδο εσύ δεν θα μείνουν. Να πα σε κρυφό σχολείο. Δεν θα μείνουν παιδιά αμόρφωτα. Break. Τελευταίο break και επιστρέφουμε πάλι με γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Παιδιά, sorry. Αν ανοίξουμε γραμμή μόνο για να πάρουμε έναν άνθρωπο. Δύο περιμένουν ήδη. Άρα μην καλείτε άλλοι. Τελευταίο δεκάλεπτο είναι. Μηνυματάκια δεν χρωστάμε. Εδώ είμαστε τρώοι ικανομένοι δυνατοί. Παναγιώτη, θα στο... Μαζί μας έχουμε τη Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία Ενοποιητική. Στο τηλέφωνο επικοινωνία 23-10-713-981. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και μια αυθεντική γευσούλα. Όταν και η μπάλα είναι Λίβερπουλ. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Ωραίο τιτλάκι. Μπράβο. Και η μπάλα Λίβερπουλ. Τι ωραίο τύπο ο Κλοπ. Τι σιχαμέρε. Ψυχάθηκα.
Τρεις, πάμε, καλημέρα. Τρεις περιμένουν, να είστε πολλοί. Έχουμε παιδιά ακριβώς 4,5 λεπτά. Δια του 3 βγαίνει, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Νταλή, πάμε, Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε. Καλή εβδομάδα. Περιμένουν άλλοι δύο. Καταρχήν, ωραίο παιχνιδάκι χθες. Ναι. Ποιο? Καλό παιχνιδάκι του Άρη. Α, ωραίο, ναι, πάμε. Ναι. Δίκιο το αποτέλεσμα. Ναι. Για μένα, τα δικά μου μάτια, δίκιο είναι. Το αποτέλεσμα δίκιο, για να πάω ψήφι. Δίκιο, λέει ο Νταλή. Γιατί. Ναι, είναι δίκιο γιατί πήγε ένα γκολ το οποίο από πέναντι το οποίο δεν θα έπρεπε να δοθεί. Και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε με ένα πέναλτι το οποίο κατά τη δική μου άποψη δεν είναι πέναλτι. Έτσι. Επομένως είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Άσε τα πέναλτι. Με βάση την εικόνα, είναι δίκαιο. Άσε τα πέναλτι. Κοίταξε, με βάση. Πρόσεξε. Χρυσταθέ. Γιατί άμα πούμε στο διαιτητή, θα σου πω και εγώ για την κόκκινη. Δώσε την κόκκινη στο 20. Όχι, δεν 15 χρόνια να σου κάνει λίγο τη ζωή του. Για την κόκκινη μπορεί να πει Χρυσταθέ. Ναι, αλλά το δεύτερο καθορίζει το αποτέλεσμα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 80 λεπτά να αντιδράσει, ρε φίλε. Ένα παίκτη ο οποίο ξέρει ότι έχει αδικηθεί. Έτσι. Αν δεν δίνονταν το πέντε, δεν υπήρχε και αυτή η φάση. Ποια. Να το ξέρει, θα είσαι σίγουρο γι' αυτό. Ναι. Ποια. Την κόκκινη. 93, 93. Άρα λε στον Πανιόνιο, στον Πανιόνιο που με σφάξανε εμένα, δηλαδή που με δίνουν καθαρό πέναλτι, έβαλα και βάλω 3 γκολ. Στον Αστέρα, εμένα. Δεν τον έκοψα εγώ. Χάθηκε. Δεν κοντεύει. Sorry, χάθηκε η γραμμή σου. Νάτο. Γιατί δεν στάθηκε στον Αστέρα, λέω. Με μένα όταν έπαιξε στα δυο κόκκινες και στάθηκε στο πέναλτι του Πρίγιο, το οποίο δεν ήταν. Γιατί δεν είναι δύο κόκκινες, Σενταλή, με το ζόρι και συνδέεται καλά να είναι κόκκινες. Υπάρχει και υπάρχει. Μισό λεπτό. Η μία κόκκινη του Ιγκλέσιας. Ναι, του Ιγκλέσιας είναι. Του Ιγκλέσιας είναι όπως είναι και του Βέρμπλουμ. Όπως είναι όμως και του Βέρμπλουμ κόκκινη. Όπως είναι και του Βέρμπλουμ κόκκινη. Στο ίδιο μάτσο. Για μένα ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ωραία, έγινε. Κάνει λάθος, παιδιά. Ωραία. Α, κάτι άλλο ναι, κάνει λάθος. Κάνει λάθος γιατί κάνει τάκλιν εκεί πέρα και δίνει το δικαίωμα. Φυσικά. Ναι, πάλι κάνει. Κάτι τελευταίο. Δήλωση σιώπη. Δήλωση σιώπη πριν από λίγο. Δήλωση σιώπη πριν από λίγο. Επειδή τα παρερμηνεύουν, δεν είπα ότι έκανα πέναλτι. Είπα ότι είμαι στεναχωρημένος για το σημείο που έγινε το πέναλτι. Μπράβο, πάμε, πάμε τα λίπα λίγα. Άκουσα τη δηλώση του και είπε ότι ήταν, έκανε πέναλτι επί της ουσίας. Αυτό παραδέχτηκε. Αλλά δεν το εξετάζω αυτό. Για μένα δεν ήταν φίλο. Πάμε τα λίπα, περιμένουν άλλοι δύο συνάνθρωποι σου και μετά έχει πάει. Αν δημιουργηθούν εντυπώσει, Χρήσταθε, ο ΠΑΟΚ δεν χρωστούσε το ΙΚΑ. Χρωστούσε την εφορία. Το ΙΚΑ το είχε κανονισμένο. Το ΙΚΑ δεν μπορεί να το πάει στα δικαστήρια. Για το ΙΚΑ ποιο είπε. Δεν είπα για το ΙΚΑ εγώ τίποτα. Το ορίσιο γιατί είναι. Χρήστο, πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε από το ΙΚΑ. Από το ΙΚΑ. Θα βρίζουν οι άλλοι. Θα βρίζουν οι άλλοι. Θα βρίζουν οι άλλοι. Δεν το αντέχω άλλο. Χριστουγεννιάτικα. Καλημέρα. Καλά, ότι σε βρίζουμε, σε βρίζουμε. Αλλά καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα. Αποστόλη, ο πατός του ΠΑΟΚ. Τελευταίο είναι Αποστόλη. Εάν ο προγραμματισμό που κάνει στα οικονομικά σου έχει κατ' ελάχιστον σχέση με τον προγραμματισμό στο χρόνο τη εκπομπή σου, θα πρέπει να βρει στην τσέπη. Πραγματικά σου μιλάω, διάλειμμα για τις και μισή παρά 20. Ευτυχικό είναι να παίρνεις παραδέρω. Δεν φταίω εγώ, είμαι ο μόνος που δεν φταίω, ειδικά σήμερα, ο μόνος που δεν φταίω. Λοιπόν, Χρήσανθε. Χρήσανθε. Ναι, ακούει. Να σε πω την αλήθεια, το πέναλτι του Παναθηναϊκού δεν είναι τα πέναλτι τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά ξέρεις πολύ καλά πώς λειτουργεί στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έδωσε ένα, πήρε ένα. Το λάθος είναι του Σιώπη που πάει και κάνει το πέσιμο εκεί πέρα. Το λάθος είναι ότι τους δίνεις το δικαίωμα να έχουν μία φάση ακριβώς, για να το πάρουν. Αυτό ακριβώς τώρα. Τους δίνεις δυνατότητα να πατήσεις το λάθος του. Αλλά ρε παιδιά, πολύ το χάλει η ελληνική διαιτησία. Δεν είναι μόνο ένα και δύο μας. Μιλάμε είναι παντού ρε παιδιά. Πραγματικά η νέα γενιά των διαιτητών, εκεί πέρα το ότι φοβούνται και δυστυχώς. Αυτή από τις ενώσεις που σε ψήφισαν είναι, ρε φίλο μου. Όντως. Η ΕΨΦΙΟΤΙΔΑΣ, η ΕΨΕ. Πού να το πάω. Συγγνώμη, ρε παιδιά, τόσα. Περίμενε λίγο. Τόσα χρόνια δεν βρίζαμε τους προέδρους της ΕΠΟ και τη διοίκηση της ΕΠΟ. Γιατί έχουν αυτή την ΚΕΔ. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ τώρα βρίζουμε σωστά την ΚΕΔ, αλλά δεν λέμε πουθενά για το γραμμένο. Και δεν λέμε για το γραμμένο. Δεν είναι αυτός ο πρόεδρος. Καταρχήν, ο Γκυρτζίκης και ο Σαρής και όλοι αυτοί εκλέγανε την ΚΕΔ όπως γουστάρανε. Τώρα υποτίθεται ότι στην ΚΕΔ έχουμε από την ΕΠΟ. Έχεις ένα point εδώ, ναι. Έχεις ένα point. Το ίδιο πράγμα. Έχεις ένα point, επίσης, έχεις δίκιο. Βλέπω ότι οι καινούργιοι διαιτητές είναι, πέραν το ότι είναι φοβητσιάριδες, καλά, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι και παντελώς ανίκανοι. Δεν έχουν καλή θέση στο γήπεδο. Μα ο χθεσινός φαίνεται. Και κάτι για σήμερα, Παναγιώτη. Έλα, έλα, παίρνουμε το διπλό δρόμο. Το φοβάμαι το ματριά. Κι εγώ λίγο, αλλά δεν θέλω να το πω. Εγώ δεν το φοβάμαι.
το φοβάμαι και αρκετά κιόλα, ρε παιδί μου. Γιατί τέλος πάντων, απλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι αρκετά σοβαρός γενικά εκτός έδρας. Παίζει κανένα δεκάλεπτο, μετά κάνει κοιλιά 30 λεπτά. Α, πήγες στο ματς στην Αγγλία, πήγες. Αυτό μόνο, πήγες. Όχι, δεν μπόρεσα να βρω εισιτήριο. Ψάξαμε, αλλά δεν. Τι σερούλι. Η δική μας μπουρίκα, τα φασιστάρια τη Τσέλση που το πουλούσαν τα εισιτήρια του αγώνα, του πετάξαν έξω. Τα πούμε καλά με αυτούς εδώ. Με δάφους. Ναι, ας ελπίσουμε. Μια ζωή να τους βαράνε τη Μίλγουολ. Μια ζωή να τους δέρνουν. Μια ζωή να τους δέρνουν τους κακομοίρες. Ευχαριστούμε, Αποστόλη. Έγινε, Αποστόλη. Πάμε στο τελευταίο, ένα λεπτό έχεις, φίλε. Τελευταία γραμμή. Ναι. Χρήσανθε. Έλα. Ο Γιάννης μου πήρα και πιο πριν ο Παναθηναϊκός. Καλά, ρε φίλε, είναι δυνατό δευτερόλογο. Επειδή μας έχει αυτή την παπάντζα συνέχεια για τον επιβασμό του Παναθηναϊκού και μας έχει ζαλίσει τα όπαλα. Τον κανονισμό ο Παναθηναϊκός μόνος του τον άλλαξε. Όχι. Ωραία. Ποιος τον άλλαξε τον κανονισμό? Τον άλλαξε ο συνεταιρισμός ολόκληρος. Ο συνεταιρισμός τον οποίο έκραζες, ο συνεταιρισμός που κράζεις ότι ελέγχεται από τον Ολυμπιακό. Φίλε, η ανύπαρκτη διοίκηση, την κυβέρνηση έχεις, τον πρωθυπουργό έχεις. Ναι, έκανα κάτι παράνομο. Ναι, έκανες παράνομο. Κόντρα στον ΚΑΠ. Άλλαξε κόντρα στον ΚΑΠ. Γιάννη, σε γλίτωσε το δόγμα Ανδριανόπουλου. Απαγορεύεται να αλλάξει ο κανονισμός στο τέλος περίοδου. Εσύ πίεσαι, ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός. Έχεις πιο πλούσιες οικογένειες στην Ελλάδα, πλάκα κάνεις τώρα. Δεν αυτές όμως μπορεί να σου πει. Είσαι η οικογένεια των Βαρδινογιάννηδων, των Γιανακόπουλων, τι λες τώρα. Και είναι στην αφάνεια 10 χρόνια όμως. Βασικά σε γλίτωσε το δόγμα Δριανόπουλου. Ότι δεν πειράζω τον μεγάλο μου αντίπαλο. Τον Ηρακλή δεν το ρίξανε. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν χάνει χρήση της εξουσίας. Όλες! Στην Ελλάδα! Ο Ολυμπιακός με τα χρέη! Στην Ελλάδα! Ο ΠΑΟΚ με τα χρέη! Στην Ελλάδα! Ο ΑΕΚ με τον επιβασμό και ο Άρης εσύ με το 44! Το 44, φίλε, είναι νόμος του κράτους και πήγα στη Γάμα. Νόμος του κράτους. Αυτός δεν ήταν νόμος του κράτους. Αυτό ήταν νόμος της Λίγκας του Γκαγκάτσι. Της Λίγκας του Γκαγκάτσι. Ο νόμος του κράτους δεν άλλαξε τον Παναθηναϊκό όμως. Πώς δεν άλλαξε? Αυτό σου λέει. Πώς δεν άλλαξε? Πώς δεν άλλαξε? Κανονισμός! Σου λέει δεν τον άλλαξε μόνο στον Παναθηναϊκό. Κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου! Καταστρατηγήθηκε! Πάλι δεν τον κράζεις! Την κόπτεσε και το παίζει Ηρακλειδέας! Ποιος το παίζει Ηρακλειδέας? Του χρόνου λέει θα ανέβει! Καταρχήν θα ανέβει! Αλλά από εκεί και πέρα... Τέλος, ωραία! Τέλος, ωραία. Δεν κόβει, τον αποπέρι. Άκου τι είπε τώρα. Άκου τι είπε. Δεν τον άλλαξε, λέει, εγώ. Τον ψήφισαν και άλλοι. Αυτούς που κράζεις δηλαδή. Αυτούς. Αυτοί το ψήφισαν. Το ψήφισαν, λέει, και οι άλλοι. Φυσικά το ψήφισαν και οι άλλοι. Αφού είσαι τάτσι μητσικότσι με τους άλλους. Για να σωθείς με τα χρέη. Φυσικά. Πάρε και ένα δανεικό ακόμα τον ΠΑΟΚ. Πάρε και ένα δανεικό από τον ΠΑΟΚ ακόμα. Ο Βεντούρης θέλει επέκταση. Όπως πήραμε το Μελιόρο τη Λάρισα, λέει: θέλω Χατζηγιοβάνι και Μπουζούκι. Κλείσε, κλείσε, κλείσε. Κλείσε. Βγαίνει ο Παναθηναϊκός να μιλήσει για δικαιοσύνη. Ωραία. Η ομάδα των λουλουδιών. Α, πέστα. Εγώ τα λέω. Η υπόθεση λουλουδιών. Η ομάδα των λουλουδιών. Πέστα. Η ομάδα, τη επταετία. Η ομάδα τη επταετία. Ήμαρτον, έχω του Παοξίδε. Θα έχουμε και εσά. Ήμαρτον, βρε. Ήμαρτον. Άιτε, Γιώργο Ιταλό, το ένα μήνυμα είναι απίστευτο. Βάστε κανένα κούτσι και πάτε καμιά βόλτα. Δεν διαβάζεται με τίποτα. Το ένα μήνυμά σου δεν διαβάζεται με τίποτα. Αυτό όμως διαβάζεται. Από μαθηματικά, πώς θα πάτε? Άριστα. Πόσο κάνει 4x4? Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Θα σας ειδοποιήσουμε. Να είσαι καλά. Αδέρφια, με το καλό, αύριο εδώ 10 με 12 τρόικα. Με και όσοι και πάλι τον ευχαριστούμε. Keep on bloody. Περίμενε, φίλε. Περίμενε. Εσύ τα παίρνω. Αυτός λέει μόνο ποιος θέλει. Είναι μόνο τους φίλους του, λέει. Ορίστε, κύριε. Εδώ δεν είπε. Πες εδώ. Αυτό πες για να φύγουμε.